Λοιπόν, συνεχίζουμε από τα σχετικά του Αββά Ισαάκ του Σύρου και από την τέταρτη επιστολή, η οποία είναι και η τελευταία από αυτές που μας έχουν παραδοθεί, προς τον Αββά Σιμεώνα από Κεσαρίας. Από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις αναλύοντας την επιστολή αυτή του κατά δύναμη. Από ό,τι έχουμε δει, είναι ένας Αββάς ο οποίος έχει κάποια συνοδεία και ο οποίος επιθυμεί να μάθει από τον Αββά Ισαάκ, από τον Γέροντα Ισαάκ, τον Άγιο Ισαάκ, δηλαδή τον Σύρο, τα μυστικά, ας το πούμε έτσι, της ασκητικής ζωής. Και μάλιστα ειδικότερα ένα θέμα το οποίο επανέρχεται διαρκώς και απαντάει και ο Αββάς Ισαάκ, όπως θα θυμάστε, όσο έχεστε, είναι το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να αξιωθεί να φτάσει στο ανώτατο, στο πνευματικό επίπεδο, που είναι η θεωρία των μυστηρίων του Θεού. Θεωρία δηλαδή το να βλέπει κανείς με τα μάτια της ψυχής τα μυστήρια του Θεού. Και πραγματικά η πνευματική ζωή δεν έχει αρχή και τέλος. Μάλλον αρχή έχει, τέλος δεν έχει. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει διαρκή πρόοδο. Αλήθεια είναι ότι νομίζουν μερικοί ότι το να πας στην εκκλησία και να κάνεις δύο προσευχές, νομίζουν μερικοί ότι εντάξει, εξαντλείται, ας πούμε, το καθήκον τους, οι υποχρεώσεις τους και οι δυνατότητές τους. Δεν είναι έτσι όμως. Μπαίνει κανένας μέσα στον χώρο τον πνευματικό και από εκεί μετά είναι ένα πέρα του πέλαγος που μπορεί ο άνθρωπος, ανάλογα με το πόσο αφήνεται στα χέρια του Θεού, το πόσο προσπαθεί να αγαπήσει τον Θεό, να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, είναι άπειρη μετά η βοήθεια και η χάρη στην οποία μπορεί να πάρει, διότι είναι πλέον η συνεργασία του Θεού με την προαίρεση του ανθρώπου. Και είναι σε μια πορεία βεβαίως, όπως λέμε, του αγιασμού του ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτού που είπε ο Χριστός, ότι Άγιοι γίνεστε, ότι ο Πατήρ μου Άγιος εστί. Πρέπει δηλαδή να γινόμαστε Άγιοι, πρέπει να θέλουμε να είμαστε Άγιοι, διότι και ο Πατέρας μας είναι Άγιος. Δεν είναι δηλαδή η αγιότητα μόνο για τους Αγίους, αλλά είναι για όλους μας. Και συνεχίζουμε στα πλαίσια της απάντησης αυτής. Μάλιστα, είχε πει την προηγούμενη φορά, για να σας συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα, μας είχε πει ο Αββά Ισαάκ ότι ακόμα λέει και αν μπορούσα να μπω, λέει, στα μυστήρια του Θεού χωρίς την αγάπη, δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα. Θέλει να πει, όπως έλεγε και προηγουμένως, ότι πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στην κατάκτηση της αγάπης, που είναι η κορονίδα των αρετών αλλά και των χαρισμάτων του Άγιου Πνεύματος, η αγάπη, σύμφωνα και με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στον ύμνο της αγάπης, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλαλό και των αγγέλων κλπ. Αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκό σιχών ή κύμβαλων αλλαλάζουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου πάντοτε, ότι η επιδίωξη της αγάπης είναι ένας σημαντικός στόχος στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και ιδιαίτερα στην επιστολή αυτή, στην τέταρτη επιστολή, ο Αββά Ισαάκ τονίζει αυτό ιδιαίτερα προς τον Αββά Σιμεώνα. Εκείνο δε ο περίπας ότι η εργασία των εντολών εμποδίζει με από την αγάπη, είναι φανερόν ότι ενέμφθη στην αγάπη των πλησίων και προέκρινας την θεωρία και επιθυμείς να είδες αυτήν εκεί όπου δεν θεωρείται. Λέει ο Ισαάκ τώρα, συνεχίζοντας την απαντητική αυτή επιστολή. Δηλαδή, και έτσι μαθαίνουμε και τι έγραψε, γιατί δεν έχουμε την αυθεντική επιστολή, μαθαίνουμε όμως εμέσως και τι έγραψε ο Αββά Σιμεώνα προς τον Αββά Ισαάκ. Του λέει ότι εκείνο ακριβώς το οποίο είπες, δηλαδή ότι η εφαρμογή των εντολών του Θεού με εμποδίζει από την αγάπη, είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό, λέει, με έμφεσε, κατηγορείς δηλαδή, την αγάπη του πλησίων και προκρίνεις την θεωρία και επιθυμείς να τη συναντήσεις αυτή εκεί όπου δεν συναντιέται. Το λέει ουσιαστικά. Διότι η εργασία των εντολών, βέβαια με ποια άγια θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένας ποιμένας να μένθεται, ας το πούμε έτσι, την αγάπη και θέλοντας, ας πούμε, επιδιώκοντας την πνευματική θεωρία, τα υψηλά, ας το πούμε έτσι, πνευματικά πετάγματα, όπως θα λέγαμε σήμερα. Το λέει με την έννοια, βέβαια, η ερώτηση έγινε με την έννοια ότι
Δεν μπορούμε δηλαδή να ασχολούμαστε με δευτερεύοντα πράγματα που είναι, ας πούμε, η διακονία. Άλλωστε, όπως θυμάστε και στην πρώτη αποστολική εποχή, κάποτε οι Απόστολοι εξέλεξαν τους 7 διακόνους μόνο και μόνο για να διακονούν στις τράπεζες, στις αγάπες που κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί, που ζούσαν μια κοινή ζωή, κοινοκτημοσύνη, άπαντα κοινά, και για να μην ξοδεύουν οι Απόστολοι τον χρόνο τους στη συνέχεια στην διακονία αυτή, επέλεξαν τους 7 διακόνους, ώστε να αναλάβουν και αυτοί λίγο το πρακτικό κομμάτι, το πρακτικό φορτίο της διακονίας, που πούμε έτσι. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Εκεί πώς οι Απόστολοι, ας πούμε, το επέλεξαν αυτό το πράγμα? Ναι, το επέλεξαν οι Απόστολοι, όχι όμως για να έχουν χρόνο ή για να έχουν πνευματικές, ας πούμε, ενοράσεις, αλλά για να αφοσιωθούν στο έργο του κηρύγματος, που ήταν το πρωταρχικό και βασικό έργο το οποίο ο Θεός τους απέστειλε, για να κάνουν καλύτερα το έργο αυτό. Αφήστε που και αυτοί οι διάκονοι, αυτοί καθ' αυτοί μετά, δεν ήταν μόνο διάκονοι, αλλά ήταν και Απόστολοι, και αυτοί οι ίδιοι, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία πήραν. Οπότε μπορεί κανείς να πει ότι είναι εύλογο το ερώτημα, σε ποιο βαθμό δηλαδή κανείς μπορεί να πει ότι απομακρύνεται από τον κόσμο και από τη διακονία του κόσμου, μόνο και μόνο για να αφοσιωθεί, ας το πούμε έτσι, στο Θεό. Αυτό βέβαια μπορεί να ισχύει για κάποιους ανθρώπους, αυτοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει, ας το πούμε έτσι, τα πάντα, για την αγάπη του Θεού, οι ασκητές δηλαδή. Υπάρχουν και σήμερα. Αλλά ακόμα και σήμερα, βέβαια, να πάει κανείς στο Άγιον Όρος, εντυπωσιάζεται από την αγάπη την οποία παίρνει μέσα από τη διακονία την οποία κάνουν οι πατέρες στα διάφορα μοναστήρια ή και η κελιά. Αλλά και εκεί ακόμα πάλι υπάρχει μια εξειδίκευση των διακονιών. Δηλαδή υπάρχουν μοναχοί, αν πας σε ένα μοναστήρι για παράδειγμα, που μπορεί να έχει 20-30-50 μοναχούς, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό της διακονίας. Δηλαδή να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Υπάρχουν άλλοι που δεν έρχονται καθόλου σε επαφή με τον κόσμο. Έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Μπορεί αυτοί να είναι σταθεροί, να είναι οι ίδιοι διαρκώς. Μπορεί να εναλλάσσονται και κυκλικά. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, το διακόνημά μου είναι να βγαίνω, ας το πούμε, στο αρχονταρί και να είμαι αρχοντάρης. Να υποδέχομαι τους τους, να τους κερνάω, να μιλάω μαζί τους και τα λοιπά, να τους καθόλου τους αναπαύσουν. Του χρόνου, ας πούμε, να είμαι εκκλησάρης, να είμαι στην εκκλησία και να προσέχω τα τυπικά, ας το πούμε έτσι, ποιος θα διαβάσει τι διαβάζουμε από πού κτλ. Την άλλη χρονιά, ξέρω εγώ, να είμαι υπεύθυνος του κήπου και να ασχολούμαι με την καλλιέργεια, ας πούμε, των όπορων και καρφικών και ούτω καθεξής. Σε ένα μεγάλο μοναστήρι, έτσι, που υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν. Μπορεί όμως κάποιος, για παράδειγμα, ένας μάγειρας. Δεν μπορείς να βρεις μάγειρα κάθε μέρα, να το βάλεις συγκεκριτικά. Μερικοί το κάνουν. Αλλά αν, ας πούμε, είναι μια συγκεκριμένη αυτή, μπορεί να είναι μόνιμος, ας το πούμε έτσι, αυτός εκεί πέρα ο άνθρωπος. Ή ένας ο οποίος είναι ψάλτης, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να ξέρουν όλοι. Θα είναι κάποιος ο οποίος ξέρει καλύτερα, ας πούμε, τα τυπικά ή έχει, ας πούμε, γνώση μουσικό κτλ. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι μερικές φορές είναι σχετικό αυτό το πράγμα. Το πόσο δηλαδή κανείς θα ζει στην ζωή του με την διαπονώντας, ας πούμε, τους αδελφούς ή αφιερώνοντας τον χρόνο του αποκλειστικά στο Θεό. Όμως, κανείς πρέπει να περάσει από τη διακονία των πλησίων για να φτάσει στο σημείο να μην ασχολείται μετά τόσο πολύ με αυτά τα πράγματα και να μην ασχολείται όχι επειδή είναι δευτερεύουσα εργασία, είναι παρακατιανή εργασία, αλλά γιατί υπάρχει και ανώτερο από αυτό, δηλαδή όλη του η ημέρα να είναι αφιερωμένη στο Θεό. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, για να είναι όλη σου η ημέρα αφιερωμένη στο Θεό, πρέπει να μπορείς να το κάνεις. Διότι, ας υποθέσουμε, αν πας στο Άγιον Όρος, εκεί υπάρχει μια. Η ημέρα, ας πούμε, χωρίζεται σε τρία μέρες. Ένα μέρος είναι οι ακολουθίες. Έτσι, το εν τρίτο. Εν τρίτο είναι τα διακονήματα. Οι εργασίες δηλαδή. Και εν τρίτο είναι, ας πούμε, η ξεκούραση σε άνδρες γραμμές. Ακολουθίες σημαίνει δηλαδή ότι ένα οκτάωρο είσαι στην εκκλησία. Μπορείς τώρα να κάτσεις 8 ώρες στην εκκλησία κάθε μέρα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Βέβαια, άμα πας εκεί πίσω στις αυτές και ό,τι καταλαβαίνεις πότε φερνάει ο αιδίος, στις αλεπνίες και αυτά, και άμα συμμετέχεις κιόλας. Αλλά πέρα από αυτό, μετά μπορείς, ας πούμε, να κάνεις και μία ώρα τον κανόνα σου.
προσωπική, ας πούμε, προσευχή. Να κάνεις τις μετάνοιες σου, να λες το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσου και τα λοιπά. Ο ασκητής πρέπει, δεν έχει εργασία άλλη. Αντί για εργασία πρέπει να βάλεις άλλο ένα οκτάωρο προσευχής να προσθέσεις. Ποιος το κάνει? Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή αυτοί που το κάνουν είναι συγκεκριμένοι. Και οπωσδήποτε κάνουν σπουδαία πνευματική εργασία. Δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ φαίνεται προφανώς πρόκειται για κάποιο κοινόβιο. Εδώ απευθύνεται ο Αββάς Ισαάκ, αυτοί οι οποίοι τον ερωτούν και απαντάει. Άρα κατά συνέπεια εδώ τους κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Σου λέει προσέξτε, γιατί εάν ας πούμε εσείς περιφρονείτε την αγάπη του πλησίον, τότε δεν σκέφτεστε σωστά. Δεν σκέφτεστε σωστά. Πρέπει ας πούμε να περάσει κανείς από την αγάπη του πλησίον, εφαρμόζοντας την εντολή του Θεού και κατόπιν βεβαίως να φτάσει στις υψηλές θεωρίες. Και το εξηγεί του κάτω βέβαια, αν δεν έστει δηλαδή εκείνη η ώρα, δεν πρέπει να προτρέχουμε. Και αυτό που μας έχει περάσει και μέχρι τώρα από τη συζήτηση ο Βασάκ είναι δεν πρέπει να επιζητούμε πνευματικά χαρίσματα. Τα πνευματικά χαρίσματα είναι δώρο και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εάν θα δώσει ο Θεός και πότε θα τα δώσει είναι δικό του θέμα. Εμείς οφείλουμε να είμαστε οι καλοί δούλοι. Όσο και αν αυτό είχε στα αυτιά λίγο έτσι δυσάρεστο για μερικούς. Και δεν το λέω αυθαίρετο, το λέει ο Ιησούς Χριστός. Και αν ακόμα ποιείτε όλα τα διαπεταγμένα, πάλι να λέτε ότι απλή δούλειε με. Και δηλαδή ότι είμαστε απλοί υπηρέτε του Θεού. Είμαστε απλοί υπηρέτε του Θεού. Και όμως βλέπετε πώς εμείς αισθανόμαστε στη ζωή μας. Όλοι θέλουμε να είμαστε αφεντικά. Όλοι να είμαστε αφεντικά θέλουμε. Και στη δουλειά μας και στο σπίτι μας και με τους άλλους κτλ. Δηλαδή δείχνει την οτροπία μας αυτό το πράγμα. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος του Θεού, βλέπεις είναι διαφορετικό το πνεύμα, διαφορετικό. Και αυτός μέσα σε χαρακτηρίζει, διαποτίζει την ψυχή σου. Έχει σημασία αυτό το πράγμα ο άνθρωπος να το περάσει μέσα στον εαυτό του. Άλλο να είσαι το αφεντικό. Δεν είπαμε εμείς καλό αφεντικό αν έχεις κάποια δουλειά, αν αποσχολείσαι με κτλ. Όχι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι αυτό. Και πρέπει να είσαι. Ακριβώς αυτό το απαντάω πριν το ρωτήσετε. Αλλά να νιώθεις πάνω απ' όλα ότι παραπάνω υπάρχει άλλο αφεντικό παραπάνω από σένα. Και εσύ είσαι, ας πούμε, διαχειριστής της εργασίας της. Ακόμα και σαν γονιός. Γιατί κάποιοι από εσάς είστε ήδη γονείς εδώ πέρα. Του λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι είμαστε λέει, διαχειριστές των παιδιών που μας έδωσε ο Θεός. Δηλαδή, εντάξει, δικά μας είναι τα παιδιά, βεβαίως, τα δικά μας παιδιά είναι, βέβαια. Κάνουμε τα όνειρα, έτσι, προσπαθούμε για την αγωγή τους, για την μόρφωσή τους κλπ. Αλλά, όμως, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Κανείς δεν θα δώσει λόγο σε εμάς για αυτό το πράγμα. Εμείς θα δώσουμε λόγο στο Θεό μια μέρα, εάν σωστά έχουμε κάνει την αγωγή αυτή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και βλέπετε πόσες φορές, ας πούμε, οι γονείς αποτυγχάνουν σε αυτό, με την έννοια ότι μπορούν να επιτυχαίνουν να δίδουν, ας πούμε, πτυχία στα παιδιά. Να τους βρίσκουν εργασίες, να τους δίνουν χρήματα και στο τέλος τα παιδιά δεν κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους. Οπότε, τι γίνεται. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τα πνευματικά, για το πνευματικό κομμάτι, για την ψυχή του παιδιού, αλλά περισσότερο ενδιαφερόμαστε για τα υλικά, για τα εξωτερικά. Αλλά όσο φώτατε, συνεχίζουμε το κείμενο, εμείς δεν δυνάμεθα να είδαμε την θεωρία, εάν αυτή η θεωρία δεν δείξει εαυτήν εις εμάς εν καιρό το δέοντι. Εδώ τον ονομάζει Σοφότατο, τον Αββά Σιμεώνα. Βεβαίως είναι, θα πει κανένας μπορεί να είναι μια φιλοφρόνηση, αλλά προφανώς δεν ήταν και ο τυχαίος ο οποίος έκανε τα ερωτήματα αυτά. Ήταν ένας γέροντας, δεν ξέρουμε πόσο επώνυμος ήταν. Πάντως, ασφαλώς για να είναι κάποιος γέροντας, ασφαλώς έχει κάποια σοφία και φρόνηση. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ από τη μια μεριά τον εκθιάζει, ας το πούμε έτσι, από την άλλη όμως, κατά κάποιο τρόπο τον βάζει στη θέση του. Λέει, εμείς λέει, δεν μπορούμε να δούμε λέει, τη θεωρία, δεν μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή στο επίπεδο του να βλέπουμε πνευματικά, να έχουμε πνευματικές οράσεις, εάν αυτή η θεωρία δεν, μόνη της δηλαδή, φανεί σε εμάς στον πρέποντα, στον καιρό που πρέπει. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, δεν μπορούμε δηλαδή να παραβιάζουμε τα πράγματα. Μην θέλετε δηλαδή, μην προτρέχετε.
σαν να λέει, μην προτρέχετε. Θα έρθει η ώρα που όλα, ας πούμε, τα πράγματα θα έρθουν με τη σειρά τους. Και το έτσι και πιο κάτω. Επειδή καθώς στην αύξηση της ηλικίας της φύσεως δέχεται η ψυχή την διαφορά της γνώσεως και αισθάνεται τα πράγματα του κόσμου και γυμνάζεται εις αυτά ημέρα παρημέρα, ούτως συμβαίνει και εις τα πνευματικά. Λέει αυτό το πράγμα που είναι πολύ σημαντικό εδώ ο Αβασισάκ, λέει ο λαός μια παροιμία, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, δεν ξέρω τι έχετε ακούσει. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Αυτό έχει πολύ βάθος αυτή η παροιμία. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι δηλαδή μετά από κάποια ηλικία, εντάξει, όσο και να είστε νέοι πολλοί από εσάς, ωστόσο έχετε κάποια ηλικία. Δεν είστε όπως ήσασταν πριν από 5 χρόνια, δεν είστε όπως ήσασταν πριν από 10 χρόνια, ούτε κι εγώ. Και το λέω αυτό επί την ευκαιρία να το πω σχολιάζοντας το ούτε κι εγώ, το να βάζει άκρη, τον σκεφτόμαστε πόσα χρόνια, 10 χρόνια να τον κάνουμε. Και λένε, αν τον κάνουμε φέτος, είναι λίγο δύσκολο. Τον κάνουμε του χρόνου, τον κάνουμε του παραχρόνου, τον κάνουμε του παραχρόνου. Πέρασαν πόσα χρόνια. 10 χρόνια. Λέμε να το κάνουμε και φέτος ο Θεός μας αξίωσε να συζητάμε αυτά τα κείμενα που είναι, είναι λίγο δύσκολο πώς το κάνουμε δηλαδή. Συν το ότι είναι η μεταφορά της γλώσσας από τα Ασσύριακά και εκεί λίγο πάνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει ο Βασιλιάς εδώ, ότι όπως δηλαδή λέμε την αύξηση της ηλικίας, της φυσικής ηλικίας, έτσι διαφοροποιείται και η γνώση της ψυχής του ανθρώπου, ούτως ώστε να αισθάνεται τα πράγματα διαφορετικά. Και να γυμνάζεται λύση αυτά, μέρα με την ημέρα, εκπαιδεύεται δηλαδή ο άνθρωπος. Δηλαδή βλέπεις ότι και η εμπειρία και η γνώση σε κάνουν πιο δυνατό, πιο όριμο. Το λέω προσέξτε, το υπογραμμίζω αυτό, γιατί υπάρχουν και μερικοί ας πούμε νέοι που προσπαθούν ας πούμε να βγουν έξω από τη ζωή. Νομίζοντας ότι έτσι θα μείνουν αλόβητοι από τις θλίψεις, από τους πειρασμούς, από τις δυσκολίες, από το να πληγωθούν. Δεν είναι αυτό όμως, έτσι όμως είναι σαν να φέρεις από τη ζωή. Δεν κερδίζεις έτσι κάτι. Αποσύρεσαι, ναι. Ή μερικές που δεν το ρίχνουν στον ύπνο. Είναι και ψυχολογικό φαινόμενο αυτό. Βλέπεις ένας άνθρωπος που κοιμάται 15 ώρες την ημέρα. Ένας που έχει κατάθλιψη, τυπικά ας πούμε. Καταφεύγει ας πούμε στον ύπνο. Είναι ένα είδος άμυνας. Άμυνας απέναντι στην πραγματικότητα. Και φόβος. Ενώ πρέπει ο άνθρωπος να ορμάει, ας το πούμε έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, να ορμάει στα γεγονότα πάνω στη ζωή, στα πράγματα, γνωρίζοντας ότι η εμπειρία την οποία θα αποκτήσει θα του δώσει αύριο μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό είναι πραγματικότητα, αυτό είναι γεγονός. Εάν δηλαδή δεν είχαμε περάσει μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, θα ήμασταν ίδιοι. Αυτό είναι το κέρδος από τη ζωή. Και αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά πράγματα. Αυτό λέει ο Βασιλιάς. Όπως συμβαίνει λέει, στα τη ζωή, στην ηλικία που ο καθένας μεγαλώνει, έτσι μεγαλώνει και στα πνευματικά. Βέβαια, τώρα επέτρεψε να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Προκαταβολικά σας λέω ότι οι παρόντες εξαιρούνται. Πάντα να το λέμε αυτό. Υπάρχουν μερικοί χριστιανοί, οι οποίοι βλέπεις, ας πούμε, όσο περνάνε τα χρόνια, δεν οριμάζουν. Παραμένουν οι ίδιοι. Και έρχονται, ας το πούμε έτσι, το βλέπεις, ας πούμε, και στην εξομολόγηση κτλ. Λοιπόν, κάνει μια παιδική εξομολόγηση. Παιδική με την έννοια όχι τη αμαρτία, μακάρι, ας πούμε. Τη αμαρτία νηπιάζει, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Να είστε, λέει, παιδιά όσον αφορά την αμαρτία, τη διάπραξη της αμαρτίας. Τόσο αθώοι να είστε, δηλαδή, ας πούμε έτσι. Αλλά όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Που θα πρέπει ο άνθρωπος, οριμάζοντας, συνέχεια να προχωρεί πνευματικά. Δέχεται έτσι την πνευματική θεωρία και την θεία αίσθηση. Και γυμνάζεται εις αυτά, καθώς να αυξάνει ο νους στην πολιτεία της διανοίας. Και προκόπτει και προχωρεί εις τα έμπροσθεν. Λέει δηλαδή ο Βασάκ ότι όπως ας πούμε στα υλικά, έτσι και στα πνευματικά, δέχεται κάποιος την πνευματική θεωρία, την γνώση δηλαδή την πνευματική, την αίσθηση την πνευματική της ψυχής, την ονομάζει θεία αίσθηση παρακάτω, και γυμνάζεται εις αυτά. Δηλαδή, τελειοποιείται. Ισχυροποιείται. Γίνεται καλύτερος. Όσο αυξάνει, όσο δηλαδή βελτιώνεται η σκέψη του στην πολιτεία της διανοίας.
μέσα δηλαδή από την, από τη ζωή και την εμπειρία. Και προκόβει, λέει, έτσι και προχωράει προς τα μπρος. Εάν όμως φτάσει στον τόπο της αγάπης, βλέπει τα πνευματικά εις των καιρών αυτών, τα οποία δεν αφήνουν στον εαυτό πλέον να συνέλθει εις αυτόν, όσο και αν ήθελε βιαστεί. Εάν όμως φτάσει κανένας, λέει, στο επίπεδο της αγάπης, τότε βλέπει τα πνευματικά στην ώρα τους. Δηλαδή, έχει πνευματικές θεωρίες, οι οποίες δεν τον αφήνουν, λέει, πλέον να συνέλθει, δηλαδή τον συνεπέρνουν, ας το πούμε έτσι, και τον απορροφούν. Και τότε φτάνει, δηλαδή, στο επίπεδο αυτού που έλεγε προηγουμένως, αβίαστα, της πνευματικής θεωρίας. Θα περναθεί και αυτό, δηλαδή. Το κάθε πράγμα έρχεται όσο προχωράει κανείς, φτάνει, δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσει στο επίπεδο της αγάπης. Αλλά αν φανταστεί τολμηρός και θεωρήσει και στοχαστεί αυτά παρά των αρμόδιων καιρών, ευθύς τυφλούται η νοητή αυτού όρασης και βλέπει φαντασίες και τύπου ψευδής αντί της αληθούς θεωρίας. Όμως, εάν δεν γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι με φυσικό τον τρόπο όπως ανέφερε, αλλά ο άνθρωπος, ας πούμε, αρχίσει και φαντάζεται, κάνει, ας πούμε, ένα άλμα νοητικό, όπως τα λέγαμε. Αρχίζει και στοχάζεται. Αρχίζει και έχει λογισμούς, όπως τα λέγαμε εμείς. Πόσες φορές έχουμε λογισμούς για κάποια πράγματα και πόσες φορές, ας πούμε, ο πειρασμός έρχεται μέσω των λογισμών. Προσπαθεί δηλαδή να μας, ο πειρασμός πολλές φορές προσπαθεί να μας βάλει μέσω του λογισμού στόχους, οι οποίοι δεν είναι στόχοι πραγματικοί, αλλά μας αποπροσανατολίζουν από τον πραγματικό στόχο, που είναι ο αγιασμός της ψυχής μας, που είναι η επιδίωξη, ας πούμε, της αγάπης, που λέει εδώ για παράδειγμα. Και όταν αρχίζει λοιπόν και στοχάζεται ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι για παράδειγμα έφτασε σε ένα επίπεδο, έτσι, τότε αυτό δεν είναι θετικό πράγμα, δεν σημαίνει ότι θα φτάσει γρηγορότερα δηλαδή στο επίπεδο αυτό. Το αντίθετο, λέει, τυφλώνεται, λέει, η νοητική όρασή του και αρχίζει και βλέπει φαντασίες, οι οποίες είναι απατηλές, ψευδείς, αντί για την πραγματική θεωρία. Αντί για την πραγματική θεωρία. Μπορεί δηλαδή κανένας να μπερδέψει, ας το πούμε, τις φαντασίες του με την πραγματική θεωρία, αν δεν λειτουργήσει σωστά με βάση αυτά τα οποία ο νόμος του Θεού λέει. Εάν λάβεις ήδη ταύτα, ταύτα πάντα κατά νου, μη ζητήσεις την θεωρία παράκαιρα. Εάν όμως και τώρα συμφαίνεται ότι βλέπεις την θεωρία, τούτο υπάρχει πλάνη της φαντασίας και όχι αληθής θεωρία. Εάν, λέει, όλα αυτά στο νου σου, αυτή την ορίμαση δηλαδή μέσα από τον αγώνα, τα προχωρήσεις, μην ζητήσεις πριν από την ώρα να φτάσεις στο επίπεδο της πνευματικής θεωρίας. Και αν ακόμα τώρα σου φαίνεται ότι έχεις φτάσει, αυτό να ξέρεις ότι είναι πλάνη της φαντασίας. Και δεν είναι αληθινή θεωρία. Τώρα αυτό με κάνει να σκεφτώ ότι και κάποια άλλα πράγματα βέβαια θα έχει μέσα στην επιστολή του ο Αβάς Σιμεών, τα οποία κάνουν τον Αβάς Σιμεών να δει, ας πούμε, κάποια στοιχεία πλάνης, ας πούμε, έτσι εδώ πέρα. Εδώ υπερβολής, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη πλάνη, που είναι ίσως έτσι βαριά, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερβολής, η οποία όμως υπερβολή μπορεί αύριο να σε οδηγήσει στην πλάνη. Θα ξέρετε από τους Άγιους Πατέρες, και αυτό είναι ένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι, γνώσεως στην πνευματική ζωή, ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να φτάνει στην υπερβολή. Η υπερβολή είναι του πονηρού, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Βλέπεις ότι κάποιος λέει, δεν μπορώ να νηστέψω. Εντάξει, δεν μπορείς να νηστέψεις 40 μέρες, νηστέψε 4 μέρες. Δεν μπορείς να νηστέψεις, ξέρω εγώ, από όλα, από κρέας, από γαλακτοκομικό κτλ. Νηστέψε μόνο από κρέας. Κάτι μπορείς να κάνεις, έτσι. Και είναι ο άλλος που λέει, ας πούμε, μετά λέει, όχι, 40 μέρες. Τι, από τι νηστεύουμε, από γαλακτοκομικά και από... Όχι, εγώ θα νηστέψω και πολλά άλλα. Ότι λάδι τρώμε Σαββατοκύριακο. Όχι, εγώ και Σαββατοκύριακο θα νηστέψω από λάδι. Και ακόμα παραπάνω.
προσέξτε την υπερβολή. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Διότι μέσω της υπερβολής έχετε την λογισμό της υπερβολής, που ο διάολος προσπαθεί δηλαδή να σε δυνάξει, να σε οδηγήσει στην πλάνη. Και αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή εύκολο, ότι το κάνεις εύκολα γιατί είναι με δική σου απόφαση, αύριο θα γίνει βαρύ φορτίο που δεν θα μπορούσε να το σηκώσει. Διότι παντός νοητού πράγματος γίνεται ομοίωμα και τύπος στην φαντασία κατά δύο τρόπους, ψευδής και αληθής, καθώς συμβαίνει και στα σύνθετα πράγματα του κόσμου, στα οποία άλλοτε μεν γίνεται ψευδής φαντασία και άλλοτε αληθής θεωρία. Εάν όμως υπάρχει αληθής η θεωρία, ευρίσκεται το φως και εκείνο το θεωρούμενο φαίνεται πλησίον της αληθείας. Αλλά όταν συμβαίνει το αντίθετο, τότε ο οφθαλμός βλέπει σκιάν αληθείας και όχι αλήθεια. Όταν παραδείγματος χάρη βλέπει τις είδων όπου δεν υπάρχει είδων, ή βλέπει υψωμένας και κρεμαμένας στον αέρα οικοδομάς, ενώ αυτοί βρίσκονται στην γη, ταύτην την παρομοίωση των σωματικών πραγμάτων, νόησον και στα νοητά και πνευματικά. Το πήρε όλο αυτό για να ολοκληρώσουμε την παράγραφο αυτή σήμερα. Πάλι εδώ κάνει μία αντιπαραβολή μεταξύ των φυσικών πραγμάτων, των σωματικών πραγμάτων και των πνευματικών, που υπάρχει δηλαδή μία ομοιότητα, και λέει ότι όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει και με τα σύνθετα πράγματα του κόσμου, που άλλοτε, ας το πούμε έτσι, μπορεί κανείς να έχει πραγματική γνώση των πραγμάτων, άλλοτε όμως να κινείται στη σφαίρα της φαντασίας. Έτσι γίνεται και μεταβλημα. Και μάλιστα λέει εδώ ότι μπορεί να φαίνεται λέει, αυτό το οποίο βλέπεις κοντά στην αλήθεια, αλλά να μην είναι. Και έχει το παράδειγμα αυτό. Βλέπει κανένας λέει νερό και δεν υπάρχει νερό. Ή βλέπει να υπάρχουν υπερυψωμένες και κρεμασμένες στον αέρα οικοδομές, και όμως αυτές να είναι πάνω στη γη, να μην πετούν δηλαδή στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω από εσά κάποια ιδέα. Εγώ σκέφτομαι ότι ίσως έχει υπόψη τον αντικατοπτρισμό της ερήμου. Ίσως αυτό θέλει να πει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να το δει, βλέπει κανείς όταν είναι στην έρημο και βαδίζει, βλέπει στο βάθος μία λίμνη, μία πηγή και λέει «Α, έφτασα». Και είναι αντικατοπτρισμός της ερήμου, αν έχετε ακούσει. Και περπατάει και έχει εξαφανιστεί μετά. Δεν υπάρχει ούτε όαση, ούτε αέρι, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πώς εμφανίζεται αυτό. Μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο και μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και τα αντικείμενα ακόμα να βρίσκονται σηκωμένα στον αέρα. Και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Λόγω διαθλάσσεων και διαφοράς θερμοκρασίας, όπου οι ακτίνες λόγω της διαθλάσσεως έρχονται στο μάτι και νομίζουν ότι τα αντικείμενα έχουν φύγει στον αέρα. Συμβαίνουν αυτά. Στα μέρη εκείνα βέβαια που υπάρχει η έρημος, σε εμάς εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και αυτό το χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα που αβάσα, θέλοντας να πει ότι πρόσεξε, γιατί και στα πνευματικά πράγματα μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, πράγματα να πετάς στον αέρα και να νομίζω ότι είναι πνευματικά και να μην είναι, αλλά να είναι φαντασίες. Ναι, καλά, ας πάρουμε και την άλλη παράγραφο. Εάν δεν καθαριστεί η όραση του νοός για τις εργασίες των εντολών και για των πράξεων των διαφόρων πολιτιών της ησυχίας, και αν δεν αποκτήσει την τελεία αγάπη και αυξηθεί στην ηλικία της νέας ζωής του Χριστού και πλησιάσει στην διαφορά της γνώσης των πνευματικών φύσεων κατά τάξη, δεν δυνατεί της να γίνει αληθής θεωρητικός της θείας θεωρίας. Λέει ότι αν δεν καθαριστεί, λέει, ο νους μας, και πώς καθαρίζει, ας πούμε, ο νους του ανθρώπου, με την εργασία των εντολών. Πάρα πολλές φορές το έχει πει αυτό το πράγμα ο Αββάς Ισαάκ μέχρι τώρα. Και μην νομίζετε ότι είναι υπερβολή και πλεονασμός, διότι πολλές φορές είτε το αγνοούμε στην πνευματική ζωή, είτε το λησμονούμε. Βασικό πράγμα και πρωταρχικό πράγμα είναι η εργασία των εντολών του Θεού. Και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και ας πούμε στην εξομολόγηση και νομίζουν ότι ας πούμε είναι το παν ας πούμε να πεις ας πούμε τι αμαρτίες, τι άσχημα πράγματα έχεις κάνει. Εντάξει, βέβαια είναι αμαρτία, εντάξει. Και το λες, ωραία, και τι το λες. Από εκεί μετά τι θα κάνεις όμως που το είπες. Προσπαθείς να εφαρμόσεις το θέλημα του Θεού.
Διότι πέρα από τις αμαρτίες τις οποίες έχεις κάνει, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία δεν έχεις κάνει, τα οποία θα έπρεπε να έχεις κάνει. Δηλαδή, είσαι παραβάτης των εντολών του Θεού, χωρίς βεβαίως να αμαρτάνεις με την έννοια που εσύ νομίζεις. Αλλά αυτό όμως είναι αμαρτία, γιατί είναι περιχρόνηση του θελήματος του Θεού. Όταν ας πούμε. Ελάτε, έχει θέση. Όταν ας πούμε υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και εσύ δεν τα κάνεις, τότε αυτό δείχνει ότι εσύ περιχρονείς το θέλημα του Θεού. Και καμιά φορά το συζητάμε και για μικρότερα θέματα, για αλλάζουν σημασίες θέματα και λέμε, μα τώρα τι είναι αυτό το, εντάξει, σιγά τώρα χαράς το πράγμα και έρχεται όλος ο κόσμος αφού βλέπεις το κάνει. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Τώρα να μου λες για μια σπουδαία εντολή του Θεού που θα έπρεπε να μην την παραβώνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό για τόσο μικρό. Μα εδώ είναι ακριβώς το πρόβλημα. Ότι αυτό είναι τόσο μικρό και εσύ για ένα μικρό πράγμα προσβάλλεις τον δημιουργό σου. Προσβάλλεις τον Θεό. Να ήταν κάτι σημαντικό που θα άλλαζε η ζωή σου, δημιουργό και τα λοιπά, που γινόσουν πλούσιος, να πω εντάξει, κάνω αυτή την αμαρτία, ναι, με παραβαίνω το θέλημα του Θεού, αλλά από εδώ και στο εξής θα είμαι πλούσιος. Όχι ότι αυτό έχει βάση, αλλά με το κοσμικό πνεύμα έχει βάση. Θέλω να πω δηλαδή υπάρχει κάποιο κέρδος, κάποιο μείζον κέρδος. Έστω μια είναι το πνευματικό, το αιώνιο, από την άλλη είναι το πρόσφυρο, το υλικό. Παρεμπιπτόντως βλέπετε ότι υπάρχουν χριστιανοί σήμερα που ας πούμε καταφεύγουν ας πούμε στο τζόγο. Στα τζόκερ, στα μόκερ, στα πόκερ, στα όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτοί υποτίθεται ότι είναι και χριστιανοί. Μερικοί πάνε βέβαια και σε κέντρα απεξάρτησης. Ήρθε πριν από καιρό βέβαια, γιατί ο Πέρας πρώτος που ήταν μια κυρία και μου έλεγε ότι άμα δεν πάτε, λέει, έχουν και αυτό το πρόβλημα. Κάποια χρήματά μου λέει, πάω στο καζίνο και τα εξαργυρώνω. Ναι. Μα γιατί ξέρετε πολλούς να κέρδισαν στο καζίνο. Μάλιστα διάβαζα το διαδίκτυο πρόσφατα για κάποιον Έλληνα ο οποίος, τώρα παρένθεση είναι αυτό, στα Σκόπια, ναι, πάει στα Σκόπια και κέρδισε ένα σεβαστό ποσό. Γύρω στα 30.000 ευρώ. Υπάρχουν και μερικοί που κερδίζουν. Και είναι εκεί που μπορεί να αντέξουν μια μέρα να μην τα φάνε. Πάει την επόμενη να τα παίζουν μετά. Ναι. Τα πήρε τέλος πάντων τα χρήματα, το μάζεψε και έφυγε. Τον σταματάνε στα σύνορα και τον κάνουν εξονυχιστικό έλεγχο. Τον βρίσκουν με μετρητά πάνω, λέει, γιατί δεν μπορούσε να έχει τόσα πολλά λεφτά πάνω σου. Λέει. Μέχρι 8.000 λέει επιτρέπει. Και τα υπόλοιπα του τα κρατάνε. Ήταν από το καζίνο. Στημένο. Καταλαβαίνετε δεν τι παιχνίδια παίζονται. Τι παιχνίδια παίζονται. Μεγάλες απάτες. Αυτό δηλαδή που αυτοί οι αφελείς πάνε και παίζουν, μα και στα καζίνα ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί ειδικοί που δεν τους ξέρεις, νομίζει που είναι της ασφαλείας, βλέπουν ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Υπάρχουν μαγνητικά συστήματα με τα οποία επηρεάζει τις ρουλέτες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το άλλο θέμα. Αυτό είναι παρένθεση, είπα από το άλλο. Αλλά το λέω για αυτούς τους αφελείς, οι οποίοι πάνε εκεί για να κερδίσουν. Μα δεν κερδίζεις. Να πω ότι κέρδιζες κιόλας. Δεν υπάρχει ούτε κερδίσεις. Μία στο εκατομμύριο. Πάντα θα χάσεις. Και παίζουν όλα τα λεφτά εκεί. Και να πεις κάποιος που έχει λεφτά, δεν ξέρει πόσα έχει και τα παίζει, εντάξει. Όταν πάει ο άλλος που είναι το μισθό του και παίζει το μισθό του ή δανείζεται για να παίξει, αυτό είναι εντελώς τρελό. Πώς πήγαμε τώρα, είδες ότι θα είναι. Λοιπόν. Ναι, πήγαμε σε σχέση με το υλικό και πνευματικό συμφέρον. Αυτό λέγαμε. Έτσι, να υπάρχει, ας πούμε, κάποιο υλικό συμφέρον από τη μια και κάποιο πνευματικό συμφέρον. Πήγαμε, φτάσαμε εκεί από την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Όταν κανείς όμως εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο κέρδος υπάρχει σε αυτό, πόσο πλούσια είναι η ευλογία του ανθρώπου, του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Πέρα δηλαδή από τον ουράνιο μισθό τον οποίο παίρνει ο άνθρωπος. Βασικό πράγμα λοιπόν αυτό το οποίο λέει ο Βάσο Ροϊσάκ και μάλιστα του λέει πρώτο και έτσι είναι, εργασία των εντολών του Θεού. Όσο και απλό αν φαίνεται αυτό. Να προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Πόσο απλό είναι αυτό. Μερικοί ρωτάνε και πού θα ξέρω και πού θα κάνω κτλ. Άμα θέλεις να το μάθεις, το ξέρεις. Θα το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις. Και μόνο να αναρωτηθείς μέσα στην ψυχή σου και να πεις άργε, σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνω, τι θέλει ο Θεός, θα σε ρωτήσει ο Θεός, όσο και σύνθετο να είναι το πρόβλημα, να καταλάβεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αν δεν θέλεις να το κάνεις, βέβαια, σου πούμε επίσης, κάνε επίσης, δεν θα το μάθεις ποτέ. Θα το καταλάβεις και θα το εφαρμόσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, αν ας πούμε, μπορεί να το καταλάβεις σε δεύτερη φάση, πάλι θα το διορθώσεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Σημασία έχει να θέλει ο άνθρωπος μέσα του να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που σου δίνει στην αντιχάρη του Θεού.
Και αυτό είναι που σε κάνει να διαφέρει από τον άλλον, α πούμε, που είναι ένα τυχαίο περαστικό απ' έξω. Που πει, α, λέει, βρήκα νύχτα και μπήκα μέσα. Αυτό δεν θα ξαναπεράσει ποτέ ενδεχομένω. Είναι ο άνθρωπο που ενδιαφέρεται ακριβώ να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άλλωστε, το λέει ξεκάθαρα και ο Χριστό μέσα στο Ευαγγέλιο, ότι εκείνο εστί ο αγαπώνε, οποίο το θέλημα του πατρό. Δηλαδή, πώ εμεί νομίζουμε ότι αγαπούμε το Θεό, πώ φαίνεται δηλαδή ότι αγαπούμε το Θεό. Από πού θα φανεί ότι αγαπούμε το Θεό, πώ φαίνεται αυτό. Από, ναι, το να το λέμε δηλαδή, ναι. Αυτό και οι άνθρωποι μεταξύ του, να, πόσο σε αγαπώ κτλ. Στη δύσκολη στιγμή όμω, πού εξαφανίζεσαι. Άρα, πόσο με αγαπά, μιλάμε τώρα και για ανθρώπινε σχέσει. Το ίδιο, ανάλογα, κάτι ανάλογο ισχύει και για τη σχέση μα με το Θεό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπούμε το Θεό, όταν εμεί δεν εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Ή για να μην σα φανεί αυτό ότι είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον να θέλουμε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορεί κάποιο, εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ, είναι πάνω από τι δυνάμει μου. Δεν είναι, μη φοβάσαι. Αν ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, θα σου δώσει και τη δύναμη και το φωτισμό για να μπορέσει να το εφαρμόσει το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, εργασία των εντολών του Θεού. Επίση λέει. Τώρα, μιλάμε για πράγματα με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να καθαρίσει την ψυχή του και να μπορέσει να φτάσει, ας πούμε, στην όραση των μυστηρίων, των πνευματικών θεωριών. Διαπράξουν, λέει, των διαφόρων πολιτιών της ησυχίας. Διαπράξουν των διαφόρων πολιτιών της ησυχίας. Η ησυχία, λοιπόν, καθαρίζει το νου του ανθρώπου. Η ησυχία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Η ησυχία. Όλοι ουσιαστικά. Όλοι ουσιαστικά φέτος η χρονιά, η μελέτη του Βάλσα αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Άλλωστε είναι από τα ασκητικά. Ασκητικά τι σημαίνει, σημαίνει ησυχαστικός τρόπος ζωής. Και μην αυτό μόνο πάει το μυαλό σου ότι είναι για τους ησυχαστές, είναι για τους αναπολιτές, είναι για τους ασκητές. Είναι, ο ησυχασμός είναι μέσα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Είναι μέσα στο χριστιανισμό, είναι μέσα στην πίστη μας. Εάν δεν το ανακαλύψουμε αυτό το πράγμα, θα τηλεφορούμαστε στη ζωή μας, θα επενδύουμε. Χωρίς όμως οι επενδύσεις μας αυτές να έχουν κάποια απόδοση. Πώς να μοιάξαμε λίγο για να μπορείς να πολύ απλά κλείνοντας την τηλεόραση. Αν θέλεις εσύ. Αν δεν θέλει ο σύζυγος... Που τη βάζεις στο δωμάτιο της τηλεόρασης. Στο δωμάτιο όχι την τηλεόραση. Είναι και τα παιδιά που τρέχουν, μαζί από τον παπά τους. Εγώ μόνοι με την τηλεόραση, μόνοι με την τηλεόραση. Όχι στο δωμάτιο, δεν έχω. Είναι καλό τελευταία που βγήκαν τηλεοράσεις, πολλά χρόνια το έλεγα αυτό και δεν το ήξερα. Τώρα εγώ είπα κάποιος ότι βγήκαν τέτοιου είδους τηλεοράσεις, και αυτό είναι στα καλά της τεχνολογίας, να λέμε και τα καλά, που μπορείς και μπλοκάρεις τα κανάλια που δεν σ' αρέσουν. Φοβερό, πολύ καλό. Διαγωνίες, καταπληκτικές τηλεοράσεις. Όχι, μπορεί να βάζει το 4Y για παράδειγμα. Θέλετε τηλεοράσεις, ούτε, τέστο. Ένα, δύο κανάλια. Ωραία, πάντως και ένα κανάλι που να δείχνει παιδικά. Εντάξει. Όχι, σας λέω, δεν το ήξερα. Μου είπε κάποιος ότι βγήκαν τηλεοράσεις πλέον που μπορείς και μπλοκάρεις τα κανάλια που θα ψαγωνιώσουν. Αυτό είναι καταπληκτικό. Καταπληκτική εφεύρεση. Μέχρι τώρα ο γονιός δεν μπορούσε να το κάνει γιατί σου λέει ή θα έχω τηλεόραση ή δεν θα έχω. Τι γίνεται. Πρόβλημα. Τώρα σας λέω αυτό το πράγμα ότι γίνεται χάρη της τεχνολογίας. Να, που η τεχνολογία βοηθάει όταν ο άνθρωπος θέλει, ας πούμε, να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Και μόνο αυτό το πράγμα, δηλαδή ο άνθρωπος να αποτοξίνει. Αυτό είναι αποτοξίνωση, πνευματική αποτοξίνωση. Κόβεις, ας πούμε, την τηλεόραση. Κόβεις, ξέρετε πόσοι άνθρωποι χριστιανοί έρχονται και εξομολογούνται. Τα, τεθεσμένες μάλιστα πάλι κάποιους, μεταξύ των άλλων αμαρτιών κτλ. Βλέπω πολύ ακατάλληλα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το έχει ξαναεξομολογηθεί πάλι. Και πιο πριν πάλι το έχει ξαναεξομολογηθεί. Και ούτω καθεξής. Είναι αρνητικότητα. Είπα σε κάποιον, βάλε ρε παιδί μου, πάρε την πατρόλα. Αυτό που βάζει για τα παιδιά, πάντα είπε αυτό. Αφού ξέρει του κωδικού. Ναι, κάποιο ναι, είχε βάλει, το άκουσε αυτό το πράγμα, και μετά μου λέει έσπασα του κωδικού. Ναι, έφτασε στο σημείο να γίνει και ηλεκτρονικό μετά. Ενώ είχε βάλει κωδικού, μετά έσπασε του κωδικού και εργόταν ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Ναι, γιατί σήμερα με την τεχνολογία όλα τα κάνεις. Κάνεις το μπλοκάρισμα, αλλά κάνεις και το ξεμπλοκάρισμα, ας πούμε. Ιδίως οι νέοι τα ξέρουν αυτά, βλέπεις τώρα από το κινητό, μπαίνουν ας πούμε, σε ένα δίκτυο της περιοχής. Και να μην έχει ίντερνετ ο άλλος, υπάρχει ένα προγραμματάκι, και σπάει ένα περιοχικό δίκτυο και μπαίνει μέσα και έχει ίντερνετ. Εμείς δεν τα ξέρουμε παλιότερα, αλλά τα μαθαίνουμε από τους νέους. Λοιπόν.
Αρκεί να το θέλουμε. Ναι, και εγώ κάθομαι 2 ώρα το βράδυ για να μετά τις 11 που συχάζουν τα πάντα. Κάθομαι 2 ώρα το βράδυ, αλλά το πρωί το θέμα πώς θα οδηγήσω. Τι είναι στάζω. Πάω και να μεγάλη. Ναι, το βασικό είναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι να υπάρχει η πολιτική βούληση, όπως τα λέγαμε. Αυτό είναι το βασικό. Να υπάρχει η πολιτική βούληση. Από εκεί και μετά όλα έρχονται. Όλα έρχονται. Αλλά δεν θα έρθουν όμως με ένα. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια, θέλει μέθοδο. Έτσι. Σημασία έχει όμως να τα γνωρίζουμε και να τα δρομολογήσουμε. Αυτό έχει σημασία. Και λέει εδώ ακριβώς αυτό που λέει ο Βάσης Ακτερόιντ, ότι δια των πράξεων λέει, των διαφόρων πολιτιών της ησυχίας, εννοεί ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος μπορεί μέσα στην ησυχία να αποκτήσει. Το ένα δηλαδή βασικό είναι η αποτοξίνωση από το κοσμικό πνεύμα. Όταν, ας πούμε, είμαστε μέσα βουλιαγμένοι μέσα σε αυτά τα κοσμικά πράγματα, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, όσοι έχετε τις οικογένειες κτλ., να είμαστε σε ένα πιο αποστηρωμένο περιβάλλον. Διότι διαφορετικά θα είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας, εγώ σαν κατόρθωτος, προσπαθώντας δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα να τα υπερνικήσουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει ο άνθρωπος να φύγει. Φεύγω και σώζω. Ήταν ένας γέροντας, ο οποίος. Το γράφει αυτό στον Ευεργετήριο, νομίζω, το παράδειγμα, που τον είχαν βρει, τέλος πάντων, τον είχαν ανακαλύψει, όπως πολλούς γέροντες τέτοιους, που τους ανακαλύπτουν και χάνουν την ησυχία τους πλέον, όπου τον είχαν ανακαλύψει πλέον και αυτόν, και κάποιος, και τον έψαχνε. Και μόλις τον βρήκε, εκείνος σηκώθηκε να φύγει, πού πας. Φεύγω, λέει. Για το όνομα του Θεού, λέει, σταμάτα, σε θέλω, σε χρειάζομαι. Και εκείνος του λέει, για το όνομα του Θεού, άφησε ένα ήσυχο. Διότι θα του στερούσε αυτό το οποίο ο άλλος έδινε τόσο κόπο για να αποκτήσει. Μάθα μου πεις, δεν ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Ενδιαφέρονται και προσεύχουν. Να, ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν και ήθελε να είναι ασκητής, αλλά δεν εκείνος είχε πληροφορία ειδική από τον Θεό, γιατί ήταν ειδικός άνθρωπος. Μας τον χάρισε ο Θεός πραγματικά στις δύσκολους καιρούς που είχαμε, για να μείνει στον κόσμο, για να μπορεί να στηρίξει τόσους ανθρώπους. Έχει θέση, δεν έχει, πιστεύω. Για να μπορέσει τόσους ανθρώπους να τους στηρίξει στην πίστη και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, μέσα από την πολιτεία της ησυχίας, ο άνθρωπος μπορεί να καθαρίσει ο νους του. Και να φτάσει, βεβαίως, και στην τέλεια αγάπη. Και για να φτάσει κανείς βέβαια στην τέλεια αγάπη, πρέπει να περάσει πάλι από την εφαρμογή του θελήματος του Θεού και από την αγάπη στο πλησίο. Πολλές φορές απογοητευόμαστε στην πνευματική ζωή, διότι βλέπουμε ότι συγκρούμαστε πολύ εύκολα με ανθρώπους του περιβάλλοντος μας. Και όχι μόνο με ανθρώπους του περιβάλλοντος μας, αλλά με δικούς μας ανθρώπους, με συγγενείς μας καλλιόρατες. Ας πούμε, οι σύζυγοι μέσα στο ζευγάρι, γονείς και παιδιά. Παιδιά με γονείς, παιδιά μεταξύ τους. Και σφοδρές συγκρούσεις, σφοδρές αντιπαράτησεις κλπ. Ναι, αλλά όμως ας λάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά μπορεί να είναι μέσα στο χέρι του Θεού. Και δεν είναι το ζήτημα ότι αυτά υπάρχουν, αυτά πάντα θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι εμείς ποια είναι η θέση μας μέσα σε αυτά. Εάν εμείς δηλαδή είμαστε τα πρόσωπα που είναι ο καταλήτης για να υπάρχει η ειρήνη και η ειρήνη και η γαλήνη, ή αν εμείς είμαστε αυτοί που προκαλούν τις ταραχές. Αν είμαστε εμείς που υπομένουμε και υποχωρούμε και συγχωρούμε, ή αν είμαστε εμείς οι οποίοι εχθρευόμαστε και μνησικακούμε και κυνηγούμε. Αυτό που έχει σημασία. Γιατί αν εμείς, ας πούμε, υπομένουμε και συγχωρούμε, τότε όλα αυτά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας και θα, μέσα από αυτά θα πάρουμε, θα συσσωρεύσουμε έναν ουράνιο μισθό. Εάν δεν αγωνιστούμε, πώς θα πάρουμε αυτόν τον ουράνιο μισθό? Πώς θα τον πάρουμε? Θα σου αισθούμε ότι εμείς, όλα καλά και τελικά, λέμε, όλα καλά και τελικά. Μερικοί προσέχουν, δεν θέλουν να τύχουν τίποτα, τίποτα, να εντάξει, ωραία, θα κατάψω και το κερί μου, θα κάνω και την στήμα, αλλά πρόσεξε, μην μου τύχει τίποτα έτσι, καμιά αναποδιά. Μα άμα δεν σου τύχει, πώς θα πάρεις αυτό το παραπάνω, πώς θα πάρεις αυτό το μισθό, πού θα το πάρεις. Θα δουλέψεις για να το πάρεις. Και βλέπεις, ας πούμε, τι λένε οι άλλοι, ότι ο Θεός πληρώνει καλά. Πληρώνει καλά. Θα δουλέψεις, ναι, θα αγωνιστείς, αλλά θα πληρωθείς όμως και καλά. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, φεύγουν νέοι και πάνε, ας πούμε, στας Ευρώπας, ναι, για να πληρωθούν καλά. Πόσο καλά τώρα, αυτό είναι σχετικό. Παίρνει άλλος, εδώ θα παίρνει, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, θα έξω, παίρνει 2.000 ευρώ. Το θεωρεί ότι είναι καλά.
κανείς άλλο λέει, τα δίνει στο γήκιο και στα κοινόχρηστα, θεωρεί ότι είναι καλά. Άλλος παίρνει και 3.000, έχω ακούσει και 3.500 ευρώ. Θεωρητικά καλά, το καλά λέξε στους γνωστούς, σε ξεσπιτώνει και σε κάνει μια ζωή να είσαι δηλαδή μακριά από την επάγγελση. Έγινε άλλος Σουηδός, πάει. Και τότε τι νόημα έχει που γεννήθηκες εδώ, σε αυτά εδώ τα μέρη, σε αυτά εδώ τα χώματα, τα αιματοβαμμένα. Τι νόημα έχει. Μπράβο, περιπτώσει. Είναι θέμα προσωπικής επιλογής αυτό. Θέλω να πω όμως, γιατί στην πνευματική ζωή δεν αξιολογούμε τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί δεν το έχουμε πιάσει. Άμα το πιάσουμε, και αυτό ακριβώς θέλει να μας κάνει εδώ ο Βασισάκ, να μας ευαισθητοποιήσει, να καταλάβουμε ακριβώς την σημασία, τη σπουδαιότητα του πράγματος αυτού που είναι πνευματικό. Και εδώ μάλιστα στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί και λόγια του Αποστόλου Παύλου, λέει, εάν λοιπόν δεν καθαριστεί η όραση του νόου για τη συνεργασία των εντολών, για τον πράξιο της ησυχίας, αν δεν αποκτήσει ο άνθρωπος την τέλεια αγάπη και αυξηθεί, λέει, στην ηλικία της νέας ζωής του Χριστού. Κατά το μέτρο του πληρώματος, έτσι που λέει και ο Αποστόλος Παύλος, της ηλικίας που το λέει, του Χριστού. Δεν μπορεί λοιπόν, αν δεν περάσει από όλα αυτά ο άνθρωπος και δεν οριμάσει, θα λέγαμε, η πνευματική του γνώση, να φτάσει στην τέλεια Θεία Θεωρία. Και ό,τι έρθει πριν την τέλεια αυτή οριμότητα και πριν το τέλος, δεν θα είναι βέβαια η αληθινή πνευματική θεωρία, αλλά θα είναι αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, θα είναι νομίσματα δικά μας, από το νομίζω δηλαδή, θα είναι φαντασίες δικές μας και όχι η αλήθεια. Και αν ο νους λέει βλέπει άλλα ντάλα, αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι καθαρός ο νους του ανθρώπου. Διότι όταν είναι καθαρός ο νους του ανθρώπου, τότε δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ασθένεια, αλλά η καθαρότητα του βοηθάει να σκεφτεί όλα αυτά τα οποία λέμε τις πνευματικές θεωρίες. Ας μείνουμε στο σημείο αυτό, για να δούμε λίγα πράγματα και από τον δεύτερο τόμο. Συνεχίζουμε από εδώ. Όσοι παρακολουθείτε το βιβλίο αυτό, είμαστε στη σελίδα 367. Παράγραφος 15. Είχαμε πει ορισμένα πράγματα, είναι ο 23ος λόγος, ο οποίος αναφέρεται στην αγάπη προς τον Θεό και περί αποταγής και αναπαύσεως εις Αυτόν. Έχουν σχέση βέβαια όλα αυτά τα οποία συζητάμε και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος. Είχαμε πει ορισμένα πράγματα την προηγούμενη φορά για την περιφρονία του Θεού. Είναι πολύ σημαντικά να τα κατανοήσει αυτά ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο δηλαδή η πρόνοια του Θεού μας αγκαλιάζει σε ολόκληρη τη ζωή μας, διότι αυτό ουσιαστικά ενισχύει την πίστη μας, αλλά και την βασιστικότητα και τον αγώνα μας, τον πνευματικό. Βλέπετε ότι επενδύουμε τόσο πολύ στα υλικά αγαθά και ο άνθρωπος πολύ λιγότερο στα πνευματικά. Και είναι παράλογο, πραγματικά είναι παράλογο. Βλέπεις, ας πούμε, πόσο άνθρωποι αγωνίζονται σε όλη τους τη ζωή, κυνηγώντας χήμερες ουσιαστικά, διότι όλα αυτά, το λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, για να πούμε και κάτι επίκαιρο, τι καλοφίλησε άνθρωπον αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Σήμερα το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σταύρωγος Κινήσιος. Πάμε λοιπόν στο παράγραφο 15. Τούτο πρέπει να σου είναι σημείο στις υποθέσεις που θέλεις να αναλάβεις για να εισέλθεις σε εκείνον τον τόπο. Όταν αρχίσει η χάρις να ανοίγει τους οφθαλμούς σου προς την πραγματική αίσθηση της θεωρίας των πραγμάτων, τότε θα αρχίσουν αμέσως οι οφθαλμοί σου να χύνουν δάκρυα, ώστε πολλές φορές από την αυθονία τους να πλένονται τα μάγουλά σου. Τότε ο πόλεμος των αισθήσεων γαρινεύει και καθησυχάζει μέσα σου. Αν σε διδάξει κάποιος τα αντίθετα από αυτά, να μην τον πιστέψεις. Εκτός από τα δάκρυα, να μην ζητήσεις από το σώμα άλλο σημείο φανερότερο. Όταν ανυψωθεί ο νους από τα κτίσματα, τότε το σώμα εξέρχεται και από τα δάκρυα και από κάθε κίνηση και αίσθηση.
Ναι, τώρα συνδέει λίγο το προηγούμενο, να δούμε εδώ. Ναι, καλά, ας πάρουμε αυτό το ιδιαίτερο. Από το όταν αρχίσει η χάρη να ανοίγει τους οφθαλμούς. Λοιπόν, όταν αρχίσει λοιπόν η Θεία Χάρη να ανοίγει τους οφθαλμούς του ανθρώπου, είναι, βλέπετε τώρα συνέχεια με αυτά που λέγαμε προηγουμένως από την τέταρτη επιστολή προς τον Αβά Σιμεώνα, δηλαδή ότι είναι δώρο της χάρητος του Θεού, είναι δώρο της χάρητος του Θεού να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του ανθρώπου. Και δεν είναι δηλαδή αυτό που μερικοί νομίζουν ότι πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να σφίγγεται, ας το πούμε, στην δυναμική ζωή. Δεν έχω, ας το πούμε, καταφέρει πολλά μέχρι τώρα, πρέπει να σφιχτώ λίγο περισσότερο για να τα καταφέρω πιο πολύ. Αυτό μπορεί να το πετύχει κανείς, ίσως, αν σκεφτεί ψυχολογικά ή στην καθημερινή ζωή, που και πάλι αυτό ούτε εκεί ούτε στην ψυχολογία νομίζω ισχύει. Βλέπετε ότι όσο κανείς πιο είναι άνετος, να το πω έτσι, και ευδιάθετος στην καθημερινότητά του, τόσο πιο άνετα θα βγει η μέρα σου και η δουλειά σου. Όταν, ας πούμε, σφίγγεσαι και ζορίζεσαι και αγχώνεσαι και καταθλίβεσαι, τότε δεν περνάει η μέρα, αλλά ούτε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα ήθελες να είναι. Άρα δηλαδή, χαλαρώστε με το πω έτσι. Το ίδιο ισχύει και στην πνευματική ζωή. Πρέπει δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος να ξέρει ο άνθρωπος να αγωνίζεται. Αυτό είναι. Και λέει και ο Χριστός σε ένα σημείο, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η Βασιλεία των Ουρανών ούτε έρχεται, λέει, μετά παρατηρήσεως. Δεν είναι θέμα δηλαδή αυτού του σφιξίματος, δηλαδή εξωτερικής αυτής. Αλλά είναι θέμα να δεις τι θέλει ο Θεός από μένα να κάνω και να προσπαθήσω να το κάνω το κατά δύναμη. Και τα δικά μου τα λάθη ο Θεός θα τα διορθώσει. Θα συμπληρώσει τις δικές μου τις αδυναμίες. Μη φοβούμαστε. Μη φοβούμαστε. Δεν μας αφήνει ο Θεός μόνος μας. Ίσα-ίσα που αν είμαστε λίγο έξυπνοι έτσι πνευματικά, τη μεγαλύτερη και περισσότερη δουλειά που την κάνει ο Θεός. Όταν λοιπόν αρχίσει λέει, η Θεία Χάρη να ανοίγει τα μάτια σου, τα μάτια της ψυχής σου φυσικά εννοεί, προς την πραγματική αίσθηση της θεωρίας των πραγμάτων, τότε θα αρχίσουν αμέσως τα μάτια σου να τρέχουν τα δάκρυα. Ώστε πολλές φορές από την αυθονία των δακρύων να ξεπλένονται λέει και οι παρίες σου. Τα μάγουλά σου. Αυτό είναι δηλαδή ένα δείγμα, ας πούμε, στον άνθρωπο ότι παίρνει τα δώρα του Θεού. Μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος κάποια στιγμή να το νιώσει αυτό το πράγμα. Και βέβαια, συνήθως δεν γίνεται αυτό, πώς το λένε, στα καλά του μαθουμένου, αλλά όταν ο άνθρωπος έτσι αγωνιστεί φιλότιμα, έτσι όπως ο Θεός θέλει, μόλις στο τέλος, ας πούμε, της προσπάθειας αυτής, να έχει και τον καρπό, ας το πούμε, αυτής της προσπάθειας, που θα είναι, ας πούμε, να ανοίξουν οι βρυσούλες εκεί πέρα στα μάτια του και να τρέχουν τα δάκρυα και να λέει τώρα, μα τι είναι αυτό, πώς προέκυψε αυτό. Δεν είναι πάλι δάκρυα που έχουν από κάποιο ζόρι, από κάποιο αυτή, δεν είναι δάκρυα σφιξίματος δηλαδή, ούτε δάκρυα εγωισμού, έτσι, ούτε δάκρυα απογοήτευσης, αλλά είναι δάκρυα της χάριτος του Θεού. Είναι καθαρά δάκρυα δώρο αυτά τα δάκρυα. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σε μια κατάσταση ο άνθρωπος έτσι, χαράς και αγαλιάσεως και ευτυχίας πνευματικής. Τότε λέει ο πόλεμος των αισθήσεων γαλινεύει και καθησυχάζει μέσα σου. Είναι και αυτό δηλαδή ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα το καταλάβεις. Δηλαδή μπορεί να είχες, ας πούμε, μέχρι τώρα τρελαθεί από την αγωνία, από τον πόλεμο κτλ. Κάποια στιγμή όμως έχετε η λύση όλων αυτών των πραγμάτων. Ο Θεός δηλαδή σου χαρίζει στο τέλος ένα αίσιο πέρας. Και μάλιστα εδώ ο Βάσης Ράκ λέει και αυτό, ότι αν κάποιος λέει, σου πει αντίθετα από αυτά, λέει, σου λέω αυτή τη στιγμή, λέει, μην τον πιστέψεις. Έτσι, με κάνει εντύπωση που το χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση εδώ. Βέβαια, ίσως το χρησιμοποιεί και από αγάπη προς τα αδελφά με τον Αποστόλο Παύλο. Πώς ο Παύλος το λέει αυτό, το χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Βέβαια, σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε στον 7ο αιώνα, δεν έχουμε τόσο πολλά πατερικά συγγράμματα την εποχή εκεί. Πώς έχουμε, βέβαια, έχουμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, τους τρεις ιεράρχες, έτσι. Έχουμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ήδη, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και τα λοιπά και άλλους Αγίους. Αλλά, πάση περιπτώσει, όμως δεν έχουμε την πληθώρα που έχουμε εμείς σήμερα στη διάθεσή μας, όλα αυτά τα πατερικά συγγράμματα. Το λέω αυτό, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι επόμενο, δηλαδή ό,τι κανείς διαβάζει περισσότερο να επηρεάζει από αυτά. Αυτό που λέγω στους πάντους ότι αν λέει άλλος λέει σας διδάξει πράγματα διαφορετικά από αυτά που σας λέω εγώ, ακόμα λέει και αν είναι άγγελος εξ ουρανού,
να μην παρεχθείτε. Γιατί λέει Άγγελος του Ουρανού, γιατί υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, Άγγελος του Ουρανού να πει πράγματα αντίθετα από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Όχι βέβαια. Αλλά το λέει, διότι ας πούμε μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που να λες αυτός τι άνθρωπος είναι αυτός. Καταπληκτικός, φοβερός, Άγιος, Άγγελος. Ναι, σου φαίνεται καταπληκτικός, σου φαίνεται Άγιος, Άγιος, μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά αυτά που λένε αντίθετα με αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι Πατέρες. Άρα πρέπει καμπανάκι. Να μην τα δεχτείτε. Αυτό λέει. Διότι αυτό θα συμβεί στα έσχατα. Όταν θα δει ο Αντίχριστος τέτοιος θα είναι. Θα είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, τον οποίο πολλοί θα ακολουθήσουν και πολλοί μάλιστα θα τον έχουν για τον Μεσσία. Θα τον λατρέψουν, θα τον προσκυνήσουν. Και αν δεν ξέρεις να καταλάβεις, ας πούμε, αν τα μπορεί ο Θεός να σε φωτίζει, δηλαδή αυτό το οποίο βλέπεις ότι δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτά όλα που λέει αντιβαίνουν αυτά τα οποία λέει ο Χριστός και πρέπει να κόψεις δρόμο, μπορεί να απατηθείς, να εξαπατηθείς και να πλανηθείς και να τον ακολουθήσεις και να χάσεις την ψυχή σου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Δεν το λέει δηλαδή ο Αβάς ή και ο Σέντυχε. Γι' αυτό σου λέει ότι. Εδώ λέει βέβαια, δεν λέει Άγγελος, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και Άγγελος λέει ακόμα εξ ουρανού να έρθει και να σου πει πράγματα διαφορετικά από αυτά τα οποία σας έγραψα και σας είπα, σας δίδαξα, να μην τον ακούσετε. Και προσθέτει και κάτι πιο κάτω, ότι εκτός λέει από τα δάκρυα, μη ζητήσει λέει από το σώμα άλλο σημείο φανερότερο. Ναι, γιατί ξέρει, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι, βλέπετε πολλές φορές, οι άνθρωποι θέλουν, ας πούμε, δείγματα, ας πούμε, της παρουσίας του Θεού, της φώτισης του Θεού. Δεν τους φτάνουν, ας πούμε, τα δάκρυα. Βέβαια, τα δάκρυα είναι και, εντάξει, δεν είναι πάντοτε, ξέρετε, υπάρχουν ειδών δάκρυα. Ειδών δάκρυα. Έτσι. Το είπαμε προηγουμένως. Είπαμε κάποιες ποικιλίες προηγουμένως. Ωστόσο, εδώ ο Αβάς λέει, αφήστε τα λέει τα άλλα. Ή ψάχνεις για άλλο. Τι άλλο στοιχείο δηλαδή σωματικό μπορεί να ζητήσει κάποιος τόσο τα δάκρυα. Πόνος. Τρέμουλο. Ρίγος. Ανατρίχιασα. Ήταν πνευματική η αίσθηση τώρα, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ας τα λέει, θα ξέρετε. Κι άλλα υπάρχουν. Δερμογραφισμός. Υπάρχουν άλλοι που πάνω στο σώμα τους τους γράφει μηνύματα ο Χριστός. Η Παναγία. Είναι αυτές οι φωτισμένες. Οι επαφές είναι η βασούλα, Ρίτζερ. Την έχετε δει μέσα στο διαδίκτυο ίσως. Αίρεση ολόκληρη. Μέχρι και κληρικοί ακολουθούν από πίσω της. Κληρικοί. Και δεσποτάδες ακόμα. Την ακολουθούν από πίσω. Έχει σελίδα στο Facebook. Χιλιάδες κόσμος. Πηγαίνει και μιλάει, κάνει ομιλίες. Χιλιάδες κόσμος. Χιλιάδες κόσμος ακροατήρια. Καταπληκτικό να έχει. Να μιλάει, ας πούμε, σε 100.000 κόσμο. Και είναι τυχαίο ρεκόρ. Και στο εξωτερικό παντού. Είναι, ξέρει γαλλικά, αγγλικά. Αυτή είναι αιγυπτιακής καταγωγής, ελληνοαιγυπτιακής καταγωγής. Βασούλα Ρίντεν. Ρίντεν, ναι. Αυτή λοιπόν ο Θεός, ο Χριστός της γράφει γράμματα και αυτή τα μεταφέρει στους ανθρώπους. Για μην γελάτε, γιατί δεν τα διαβάστε. Πάνω στο σώμα όχι, νομίζω με το χέρι της. Με το χέρι της νομίζω ότι θα γράφει την ίση. Αλλά είναι ο γραφικός χαρακτήρας του Χριστού όμως. Ναι, το έχει τσεκάρει αυτό. Φοβερά πράγματα. Βέβαια, άμα ακούσετε, θα δείτε, θα πείτε, α, ωραία μιλάει, όμορφος λόγος και τα λοιπά. Γιατί έκανα λίγο το έψαξα το θέμα, γιατί τι γίνεται δηλαδή, τι γίνεται. Δηλαδή, τι είναι σπρώχει. Και ωραίο, μιλάει ωραία και μορφωμένη και με ξένες γλώσσες, σας λέω. Και ο κόσμος έχει χιλιάδες την ακολουθεί. Και Ορθόδοξοι, και Παπικοί, και Προτεστάντες, και Βουδιστές, και ό,τι θέλεις. Αν ήταν άντρας, θα έλεγα ότι είναι αντίχριστος, αλλά είναι γυναίκα. Στην Αλεξάνδρεια είναι μια προστατική. Όχι, στο εξωτερικό δεν είναι. Δεν είναι στο εξωτερικό. Έχει έρθει όμως και στην Ελλάδα, έχει πάει τους Αγίους Τόπους. Η Σαμάρα έχει κάποια στιγμή κάποια φυλάδια του Βαστέρου, τα δύναμη. Ναι, προσέξτε, γιατί η πλάνη πάει σύννεφο. Η πλάνη πάει σύννεφο. Πραγματικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία ο άνθρωπος θα μπορεί να ζει. Εδώ σου λέει ο Αβάς, τίποτα λέει τα δάκρυα, λέει αυτά να σου φτάνουν. Λέει. Άμα φτάσει λέει σε αυτά τα δάκρυα που να έχει αυτά τα δάκρυα, να ξέρει ότι είναι προϊόν της χάρης. Μην δίνει σημασία και βάση σε άλλου είδους, ας το πούμε έτσι, δείγματα, σωματικά και πράγματα. Τώρα, και καταλήγει την παράγραφο αυτή, όταν ανυψωθεί όμως από τα κτίσματα, όταν φτάσει δηλαδή σε αυτή τη θεωρία, όταν προχωρήσει πνευματικά, κοντά είμαστε. Τότε το σώμα εξέρχεται και από τα δάκρυα και από κάθε κίνηση και αίσθηση. Άρα δηλαδή υπάρχει και ανώτερο επίπεδο από αυτό.
Δεν μην υπάρχει αυτό το επίπεδο που, όπου τρέχουν, ας πούμε, βρύσεις τα μάτια σου και, είναι, και, και πλένεται, ας πούμε, το πρόσωπό σου αλλά και η ψυχή σου, αλλά όταν λίγο παραπάνω λέει φτάσεις μετά, πάβουν τα δάκρυα, πάβουν τα δάκρυα και πάβει κάθε αίσθηση σωματική. Πάβει ο άνθρωπος μετά να ενοχλείται πλέον από τους πειρασμούς αυτούς με τους οποίους πάλευε μέχρι χθες. Σε απαλλάσσει δηλαδή, σαν να λέμε ο Θεός από αυτό το πράγμα και αρχίζουν μετά οι πνευματικές θεωρίες. Όπως φάσαν φυσικά οι άλλοι στα επίπεδα αυτά, ξέρετε, και βλέπουμε δηλαδή και από τη ζωή τους. Γι' αυτό κάναν πράγματα τα οποία ήταν, ας πούμε, υπέρλογα, πέρα από τη δική μας λογική και τις δυνατότητες. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό, για να έχουμε λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις που θέλω να έχετε. Όπως συνήθως είπαμε, θα κάνουμε στο τελευταίο μισάωρο της συνάντησης αυτής. Ξέρω εγώ ταπείνωση δεν ρωτάω. Διαβάστε τελευταία ότι το Μεσσία που θα προσπαθήσει να μας παραπλανήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Το γεγονός ότι αυτός ο Μεσσίας αναμένεται από τους Εβραίους και θα είναι κακός ο δικός τους. Δεν θα είναι για μας το πρώτο ψού. Ένα πρανταχτό σημείο ότι τον δέχονται οι Εβραίοι, τον πιστεύουν οι Εβραίοι, άρα αυτή είναι μακριά. Ναι, μπορεί όμως να πει ότι εγώ θέλω να ενώσω και τους χριστιανούς. Ναι, αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι Εβραίοι, γιατί τώρα μαθαίνονται αυτά, δεν είναι από 150 χρόνια που δεν τα μάθουμε τη θέση. Από τη στιγμή που θα ξέρουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα με τον κόσμο τον ακολουθεί, δεν θα είναι ένα μήνυμα για μας, για μακριά. Αλλά οπωσδήποτε σίγουρα για μας θα είναι διδασκόρο οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Θεό, κοντά στην Εκκλησία, θα πληροφορηθούν. Πιστεύω ότι θα υπάρχει δυσκολία. Ασφαλώς. Αλλά βλέπετε όμως, σήμερα, γιατί λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Δουλός, τον Πάπα λέει να καταράσει, αυτός είναι ο Αντίχριστος, λέει κάπου. Παρότι μερικοί το αμφισβήτησαν, δεν εννοώ, όχι, λέει, δεν είναι αυτό, είναι μεταγενέστερη προσθή κτλ. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι μεταγενέστερη, πιστεύω ότι υπάρχει αυτό, άλλωστε δεν είναι το μοναδικό που έχει πει για τον Πάπα και για τους ετεροδόξους. Βλέπετε όμως πόσο επιρροή έχει σήμερα ο Πάπας. Mm-hmm. Πόσο επιρροή έχει. Και πάνω στους Ορθοδόξους. Άρα λοιπόν τι ψάχνουμε. Και λένε, μα καλά, και λένε εμείς τώρα, μα καλά δεν βλέπουν ποιος είναι. Δεν βλέπουν τι κάνει. Πώς τον αποδέχονται, πώς τον καλούν, πώς συμπροσέχονται, πώς. Δεν τον βλέπουν. Και όμως. Κάποιοι δεν τον βλέπουν. Ναι, πατέρα, εγώ δεν είπα ότι εγώ και η Αμφίβια θα καταλάβουμε το ότι είναι ο Αντίχριστος. Καθοδηγούμενοι από εσάς. Όχι, δεν σας κοντράω τώρα. Συζήτηση κάνω. Σας το λέω απλώς. Και να φανταστείτε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος, ο Βενέδικτος, νομίζω ήταν ο προηγούμενος, το 2008 είπε, δημοσία δηλαδή ο άνθρωπος το είπε, δεν το έκρυψε, που ήταν μάλιστα και καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν πολύ μορφωμένος ο προηγούμενος Πάπας, αυτός ο οποίος παραιτήθηκε. Πρώτη φορά παραιτήθηκε Πάπας στα χωρικά, πρώτη φορά. Ποτέ δεν έγινε αυτό να παραιτηθεί Πάπας. Πρώτη φορά παραιτήθηκε Πάπας και έδωσε τη θέση του σε άλλο. Είχε πει το 2008 ότι οι Ορθόδοξοι έχουν έλλειμμα πίστεως και πρέπει να επιστρέψουν στην αυθεντική πίστη που είναι η καθολική Εκκλησία. Λέει τι είναι η διαστροφή, ας το πούμε έτσι, των πραγμάτων. Και περιμένουν κάποιοι από εμάς, οι καθολικοί υποτίθεται, να έρθουν στην αληθινή πίστη. Ποιος το κάνει. Είναι καθαρά στα πλαίσια της φαντασίας, ναι. Πάλι σε αυτό το θέμα, έχουν κάνει καμιά υποχώρηση δογματική ή παπική. Όχι μόνο δεν έχουν κάνει, αλλά κάθε χρόνο προσθέτουν και από μια καινούρια ανοησία. Βέβαια, λένε στους διαλόγους και σε αυτά όλα κτλ. Ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει βασικά είναι να αναγνωρίσουν εμείς τον Πάπα ως κεφαλή. Από εκεί μετά θα βρούμε τα άλλα, θα βρούμε. Αναγνώριστε εσείς ότι ο Πάπας είναι κεφαλή, ο πρώτος κτλ. Τα άλλα θα τα βρούμε. Αυτό τους ενδιαφέρει. Εάν πάτε σε ένα σπίτι, ας πούμε, καθολικών, θα δείτε, ας πούμε, ψηλά είναι η εικόνα του Πάπα. Δεν υπάρχει Χριστός, Πάπας υπάρχει. Γι' αυτό πολύ σωστά λένε αυτοί οι οποίοι θεολόγοι ασχολούνται με το θέμα, ότι στην Παπική Εκκλησία αντικαταστάθηκε ο Χριστός από τον Πάπα. Δηλαδή δεν είναι μία αίρεση, είναι πολυκέφαλη αίρεση αυτή του Θεού, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Λοιπόν, το θέμα μας. Ναι. Ρωτήστε μας, Πάτερ, εάν η κατάκριση γίνει στο πρώτο πρόσωπο,
χρειαστήκαμε. Είναι, θεωρείται κατάκριση ή όχι. Εκείνο είχε στο πρόεδρο σου. Στον ίδιο τον άνθρωπο απέναντι. Όταν εγώ κατακρίνω. Όχι, πω πράγματα σε κάποιον, στον ίδιο όμως. Όχι διαμέσου άλλων. Ασφαλώς, δεν έχει σημασία. Α, το λέτε αυτό, ναι, γιατί, ναι, σωστά κάτι και το λέτε, γιατί υπάρχουν εκεί άνθρωποι έτσι, στην κοινωνία μας που μάλιστα λένε ότι, α, εγώ είμαι εντάξει, ό,τι θα πω θα το πω τον άλλον έτσι. Άμα είναι μπροστά θα το πω, άμα δεν είναι μπροστά δεν το λέω. Λέει. Και νομίζω δηλαδή ότι και κάτι λένε σοβαρό, το πούμε έτσι. Και μπορεί να είναι τα χειρότερα πράγματα, ενώ δώσ' το, ας το πούμε έτσι, κοπάρα το. Και το κάνω παράλληλα τον άλλον. Ναι, αλλά το τάπα όμως, τάπα, πώς το λένε, κατάμετρα. Όχι μόνο αυτό, και μόνο που θα σκεφτεί ο άνθρωπος να κατατέλει κάποιον είναι κατάκτηση. Δεν είναι να του το πει δηλαδή. Και μόνο που θα σκεφτεί να κατατέλει κάποιον. Άλλο να κρίνουμε με την λογική που μας έδωσε ο Θεός, να δούμε ότι αυτό που έκανε αυτός δεν είναι σωστό. Άλλο λέει ο Θεός, και άλλο αυτός κάνει. Είναι σωστό. Άλλο αυτό. Αυτό είναι μια ορθή κρίση που θα κάνουμε. Και άλλο να. Η κατάκτηση είναι να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο. Λέμε ότι αυτός είναι τέτοιος. Εντάξει, το ότι έκανε πούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και τέτοιος. Μπορεί ο άνθρωπος καταλάβει να το έκανε. Σου λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, προσπάθησε να τον δικαιολογήσει, να βάλει ένα καλό λογισμό. Ότι μπορεί, ας πούμε, ήταν η στιγμή. Βρέθηκε σε μια άσχημη στιγμή και το έκανε. Έτσι. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο Χριστιανός. Αλλά αν όμως μέσα μας τον καταπέλουμε και μάλιστα πούμε κιόλας ότι είναι έτσι αλλιώς και αλλιώς κλπ. Ενώ εγώ είμαι έτσι, εκεί την παρήσαμε. Και αμέσως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και βλέπεις αμέσως μετά θα πέσεις κι εσύ σε αυτό το οποίο κατέφερνες στον άλλο. Συνδέει πάντα. Πάντα συμβαίνει. Όταν το κάνει αυτό το πράγμα, άμα παρασυρθεί, γιατί μπορεί να είναι και πειρασμό του ποδήλου, να σε βάλει από τη στιγμή να κάνει πειρασμό τέτοιου. Πρέπει να του απορρίψει. Θα δει ότι μετά θα πα και θα πέσει και εσύ ακριβώ τα ίδια τα οποία κατέβαινε. Κι αν δεν σε κατακρίνει ένα μόνο και σε κατακρίνουν 10 μαζί, τι γίνεται. Ό,τι θέλει γίνει. Το θέμα είναι εσύ να με κατακρίνει. Οι άλλοι σε κατακρίνουν. Αν οι άλλοι σε κατακρίνουν και εσύ σταθείς, ας πούμε, ψύχρεμος, παίρνεις μισθό. Γιατί υπομένεις. Γιατί υποφέρεις, γιατί και ο Χριστός κατακρίθηκε. Και ο Χριστός υβρίστηκε. Και όμως υπέμενε. Και όμως δεν ανταπέδωσε. Το Χριστό και υπομένει. Φυσικά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και μαρτύριο. Όταν υποφέρεις, χωρίς να ανταποδίδεις, βεβαίως. Εφαρμόζεις, μιμήσαι τον Χριστό εσύ και τη στιγμή. Παίρνει μισθό. Α, βέβαια, όταν μιλάμε για άδικα, έτσι. Όταν δίκαια μπορεί να ευθύνεσαι και να φταίει, διότι έχει προκαλέσει εσύ, ας πούμε, την κατάσταση αυτή. Βεβαίως. Ναι. Για το άδικο μιλάμε, βεβαίως. Ναι, άμα είναι κάτι δίκαιο. Βέβαια, εμείς ας βάζουμε και στο μυαλό μας, μήπως φταίω και εγώ όταν καμιά φορά δηλαδή, κάποιοι, ας πούμε, μας βάζουν ας πούμε, στο χαστρό, το πούμε έτσι. Μήπως έφταιξα και εγώ, ας πούμε, έτσι. Μήπως, ο Θεός να αποκαλύψει. Και μερικές φορές μπορεί να φταίει και εμείς, ας πούμε, με τη συμπεριφορά μας. Θέλει λίγο προσοχή αυτό. Ναι. Στον εργασιακό χώρο ή σε οποιοδήποτε χώρο, α το πούμε, περί διαπροσωπικών σχέσεων. Αν εγώ π.χ. είμαι μαλωμένος μαζί σου και θέλω να ζητήσω συγγνώμη να συγχωρεθώ μαζί σου για ευνόητους λόγους και για την συνείδηση και για πνευματικούς λόγους. Εσύ όμως δεν δεχτείς τη συγχώρεσή μου, δεν με συγχωρέσεις. Εγώ στα μάτια του Θεού φαίνεται ότι συγχωρέθηκα, ότι πιάνει τη συγχώρεση που σου ζήτησα ή δεν πιάνει. Εάν είναι ειδικοί. Ναι, από αυτό που λέω και συχνά το ρωτάνε αυτό έτσι μερικοί, έχουν δείξει την ψυχολόγηση και μερικοί υποφέρουν κιόλα. Μπορώ να πω ότι αυτό είναι καλό. Δηλαδή, μακάρι ο άνθρωπο να υποφέρει έτσι τόσο πολύ, προσπαθώντα να κάνει θέλημα του Θεού. Αλλά καμιά φορά όμω κιόλα μήπω δεν είναι τόσο γνήσιο αυτό το να υποφέρουμε, δείχνει λογοπιστία. Διότι όταν κανένα αληθινά θέλει να συγχωρεθεί, θα κάνει α πούμε το πάνω για να το πετύχει αυτό. Και μέσα σε αυτό το πάνω είναι και η προσευχή που να κάνουμε να δεχτεί ο άλλος τη συγχώρεση, τη μετάνοιά μας, για παράδειγμα, ή τη συγγνώμη μας. Πολλές φορές, ας πούμε, δεν το κάνουμε αυτό και πάμε, ας πούμε, έτσι με λίγο έτσι. Θα προετοίμαστε. Όχι, με λίγο έτσι. Θα μου κάνω, πούμε έτσι. Τι μετά, συζητάω, συγγνώμη, τι θες. Ο άλλος μετά μπορεί να γίνει ακόμα πιο έξω χρονό, να το πούμε έτσι, όχι απλώς να μην σε συγχωρήσει. Όταν ας πούμε, δεν είναι σωστή η δική μας στάση. Είναι σωστό, έτσι. Άλλο το συγγνώμη και άλλο το συγχωρεσένα, πιστεύω. Είναι πιο. Σπάνιες πιο πολύ τα μούτρα σου με το συγχωρεσένα από το συγγνώμη. Είναι κάπως πιο απρόσωπο. Ναι, καλά, πιστεύω. Ναι, κοίταξε. Πέρα από τη φρασιολογία έχει σημασία η ουσία. Και η ουσία είναι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό καταρχήν. Έτσι. Όταν έχουμε. Από το Θεό καταρχήν. Πρώτα από το Θεό.
όλες οι αμαρτίες, έστω και αν κατευθύνονται σε κάποια πρόσωπα, ανάγονται στο Θεό. Πρώτο Θεό, ας πούμε, στεναχωρούμε και πληγώνουμε και παραβαίνουμε τον νόμο του και το θέλημά του. Και την αγάπη του, για την οποία ο Θεός, ας πούμε, σταυρώθηκε για μας. Και κατόπιν βέβαια και για τους αδερφούς μας, για τον Άρχα, τον Καλάμ κτλ. Και αν ακόμα δεν τη διεχθεί τη συγγνώμη μας, φυσικά ο Θεός την δέχεται. Σαφώς την δέχεται. Μπορεί όμως ο Θεός να επιτρέπει να μην τη δεχθεί ο άλλος τη συγγνώμη για να ταπεινωθούν. Μπορεί να το επιτρέπει ο Θεός αυτό το πράγμα. Να μην παραδεχθεί ο άλλος, ας πούμε, την. Να μην με συγχωρήσει. Λέει ο άλλος, λέει συγγνώμη, εντάξει, γιατί τότε που βγήκε η συγγνώμη, λέει, αν μου γίνανε, λέει, δεν θέλω να το λέει. Πάντα. Ναι, ένα λεπτό λίγο. Αν πούμε την αλήθεια και το πούμε ότι η πράξη αυτή δεν ήταν σωστή, αυτό που έκανες. Χωρίς να φέρνουμε την καταγγελία, μόνο για την πράξη. Με ποιο τρόπο μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο να το δώσουμε, να καταλάβει και κανένα λάθος. Και δεν ήταν ούτε από εγωισμό, ούτε από εξυπνάδο, ούτε από κανένα άλλο κίνητρο. Ναι, το θέμα είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια. Διότι βλέπετε, ας πούμε, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική αλήθεια. Αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια, εμείς νομίζουμε πάντα ότι έχουμε την αλήθεια. Το φοβερό είναι ότι εμείς νομίζουμε ότι πάντα έχουμε την αλήθεια. Αυτό όμως, το ότι νομίζουμε ότι πάντα έχουμε την αλήθεια, εμπεριέχει μέσα. Περιφάνεια. Να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτό. Να πούμε, εντάξει, εγώ το είδα έτσι το πράγμα. Νομίζω ο άλλος πώς το βλέπει, εντάξει. Και όταν μερικές φορές συζητήσουμε με τον άλλον και είμαστε ανοιχτοί. Αυτό τώρα μιλάμε και για οικογενειακούς καυγάδες, για παράδειγμα. Έτσι. Ναι, εδώ, εγώ τι λέξω. Έτσι το εισέπραξα αυτό από σένα. Τι γίνεται. Πες μου κάτι, τέλος πάντων. Πώς τι γίνεται. Με όμορφο τρόπο, βέβαια. Όταν ο άλλος σου πει την εκδοχή του, μπορεί να μείνει έκπληκτος. Μερικές φορές διαπιστώνεις δηλαδή ότι ο άλλος ούτε καν αντελήφθη, ας πούμε, τι συνέβη. Ενώ εσύ, ας πούμε, μπορεί να το εξέλαβες αυτό ως προσωπική επίθεση, για παράδειγμα, α πούμε, σου πει όχι τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα, τέτοιο θέμα. Οπότε, ούτε παρεξήγηση ούτε τίποτα. Και ήταν καθαρά ένα θέμα προσωπικό το οποίο αφορούσε εσένα. Έτσι το εξέλαβες, έτσι ξέρω εγώ το παρεξήγησες. Παρανόησες και το καθεξής. Γι' αυτό μην είμαστε έτσι απόλυτοι σε αυτά και βιαζόμαστε. Πάτερ, είναι τσαρκουκάς δικός μας, είναι να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Όταν στον εργασιακό χώρο, όπως είπε ο φίλος, μας κατακρίνει επειδή κάνουμε το σταυρό μας πριν φάμε, επειδή πιστεύουμε στον Χριστό. Είναι κίνδυνος να πέσουμε σε υπερηφάνεια όταν εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα και τρώμε την κατάκριση από τους άλλους και την δηλητορία. Όχι, εντάξει, ασφαλώς. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Έτσι λέει η γραφή ότι ο σκανδαλιζόμενος σκανδαλιζέσαι το έτη. Έτσι. Ναι, μεν. Κοιτάξτε, γιατί πέθανε με τους σκανδαλισμούς, πολλές φορές το συζητάμε. Όταν, ας πούμε, ευθύνεσαι, δηλαδή όταν κάνεις μια αμαρτία και αυτό το πράγμα σκανδαλίζει και τον άλλον, ασφαλώς βέβαια είσαι συμμέτοχος εσύ και στο σκανδαλισμό του άλλου. Χθες. Όταν κάνεις το σταυρό σου. Όταν όμως κάνεις το καλό, κάνεις αυτό, κάνεις το θέλημα του Θεού και σκανδαλίζεται ο άλλος, τι λέει ο νόμος του Θεού, ο σκανδαλιζόμενος σκανδαλιζέσαι το έτη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ας σκανδαλίζεται όσο θέλει. Χίλιες φορές θα σκανδαλίζεται. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Σας έχω πει ένα παράδειγμα πολλές φορές έτσι όταν ήμουν στο στρατό. Ένα που. Εντάξει, ξέρετε, σε τέτοια περιβάλλοντα που ζουν πολλοί άνθρωποι μαζί κτλ. Πολλές φορές προσπαθούμε να σε βάλουμε στο στόχαστρο για κάτι που πιστεύεις, για κάτι που δείχνεις κτλ. Και όταν ήμουν μάλιστα. Ήμουν γιατρός υπεύθυνος σε μια μονάδα αντικαταστάσεως ναρκών πάνω στον Εύρο. Τότε το μιλάμε τώρα για το 1985. Εσείς θα είσαι σαν μικρή σίγουρα τότε. Και ήταν εκεί ένας. Πώς λέγονται αυτοί. Είναι καλλιευτές. Όχι. Ναι. Λοιπόν. Και ο οποίος όταν με άρχισε να βρίζει. Επειδή ξέρω ότι. Ναι. Επειδή ξέρω ότι έχω σχέση με την Εκκλησία, τον έκανε μια φορά έτσι μια πόλη τη φίλη και παρατήρηση. Λαϊκός ήμουν φυσικά τότε. Και μια φορά του είπα το εξής, λέω, καλά λέω, Δημήτρη, θυμάμαι και το όνομά του. Εσύ λέω, θα έπρεπε, ειδικά εσύ να τα έχεις καλά με τον Θεό, γιατί όλη μέρα είσαι πάνω στα ναρκοπαίδια. Κάτι να μην πάει καλά, γελούσε αυτός, λέω, τα ίδια. Δες πάμε. Λοιπόν, με στενοχωρούσε πραγματικά μια κατάσταση, με στενοχωρούσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί έβριζε άσχημα δηλαδή για αυτόν τον λόγο και γελώντας μάλιστα. Τέλος πάντων. Έφυγα από το στρατό και τα λοιπά, απολύθηκα. Μετά από 2 χρόνια, προσέξτε τώρα, διαβάζω στην εφημερίδα. Ατύχημα, σου λέει. Σκοτώθηκαν 2, ένας ήταν αυτός.
Μετά από δύο χρόνια. Δεν του λέω αυτό. Εγώ δεν είχε ούτε και ευχήθηκα τίποτα για τον άνθρωπο. Μακάρι ο Θεός τον έχει αναπαύσει και πιστεύω ότι θα βρει και ο Θεός τον τρόπο τον αναπαύσει. Δεν χωράει αφιβολία. Ο Θεός έχει τους τρόπους του. Αλλά θέλω να πω δηλαδή πόσο άνθρωπο είναι μια προσεκτικός. Και πόσο εμείς φυσικά δεν μπορούμε να δίνουμε αφορμές. Εντάξει, εγώ δεν τον έδωσα αφορμή. Σα ίσα εγώ πολλές φορές πήγαινα και τους βοηθούσα. Κουβαλούσα ανάρτηση. Ενώ θα έπρεπε να είμαι σε απόσταση 200 μέτρα. Και ο Άγιος Βάιτσος λέει. Έτσι. Για τον πόλεμο πάτε. Ναι, μπράβο. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος μέσα στα βιβλία. Λέει ότι όσοι βρίζαν λέει, τα θεία, σκοτώνονταν από τις σφαίρες. Και όχι μόνο σκοτώνονταν, μπορεί να τους χτυπούσε στο στόμα για παράδειγμα. Η σφαίρα. Τέτοιο πράγμα. Τέτοια ευθυβολία. Είναι ο πνευματικός νόμος. Είναι ο πνευματικός νόμος. Δεν μπορεί ο άλλος δηλαδή να παίζει με τα θεία. Δεν μπορείς να παίξεις με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίζει. Σας πέρασε το μυαλό να το χτυπήσετε. Να το χτυπήσετε, σας πέρασε το μυαλό. Όχι, ούτε κατά διάρκεια. Το συγκεκριμένο όχι. Ήταν καλό παιδί. Ήταν καλό παιδί, καλή ψυχή ήταν. Αλλά ήταν. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Ήταν συμπαθής άνθρωπος κατά τα άλλα. Αλλά παρόλα αυτά το έκανε σαν παιχνίδι. Παρότι το έκανε σαν παιχνίδι, σαν αστείο, όμως αυτά δεν είναι αστεία. Δεν παίζει κανείς με το όνομα του Θεού. Δεν παίζει κανείς με το όνομα. Δεν παίζει κανείς με την αλήθεια. Ναι, εμένα γιατί το πρώτο που μπαίνει στο μυαλό μου να το χτυπήσω έναν τέτοιο. Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει ότι ράπησε τον βλάσιμο. Το λέει. Το βλάσιμο λέει ρίχνει. Αλλά όμως όταν θα έχει αυτό κάτι αποτελεσματικότητα, δεν το κάνεις αυτό για να το διεκδικηθείς. Όχι. Έτσι. Υποτίθεται το κάνει για να το συνετίσεις. Αλλά όταν αυτός όμως δεν συνετίζεται, όταν δεν συνετίζεται με αυτό, θα βρεθεί κάτι άλλο που συνετίσει και βρέθηκε το όλο. Πρέπει να συνετίσει. Όχι να συνετίσει μόνο αυτό, αλλά φανταστείτε και πόσους άλλους συνέτησε. Γιατί εκεί είμαστε ας πούμε, μια ομάδα ανθρώπων που τα βλέπανε αυτά, τα ακούγανε και τα λοιπά, τα εισπράτανε. Κάποιος ο οποίος. Ναι. Φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος όμως ή αυτό είναι εκ του πονηρού, ας το πούμε. Ναι, και εκ του πονηρού να είναι. Ο διάβολος απλώς είναι ο πειρασμός. Δεν έχει ο διάβολος τη δυνατότητα να παρεμβαίνει, ας το πούμε έτσι, στη βούλησή μας, στην απόφασή μας. Τα λες. Ο διάβολος απλώς είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τις τρύπες που του αφήνουμε, τις ευκαιρίες που του αφήνουμε, τις αφορμές που του δίνουμε. Αν είμαι σε επίπεδο σκέψεων και μετά πούμε, ας πούμε, θέλουν σχόραμε ή κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Συγχωρείται ο άνθρωπος, εφαλώς. Πόσες φορές συμβαίνει, ας πούμε, και σε εμάς οι άνθρωποι που εξομολογούνται, ας πούμε, έρχονται και λένε, μάζε, εγώ τους λέω, έβλεσαι και μου λένε, εξομολογούνται, λένε ότι την ώρα της θείας λειτουργίας, εγώ έχω λέει άπερπε σχέδιο. Δεν μη στέχουγες. Ούτε καν να το εξομολογήσει. Καθώς ούτε καν να το εξομολογήσει, δεν θα το εξομολογήσει ξανά. Την αμαρτία κάνει. Εφόσον εσύ όμως δεν ασχολείσαι, μπορεί να κάθεσαι και να ρεμβάζεις αυτό το λόγο. Ναι, όχι αυτό. Γιατί τότε κάνεις συγκατάθεση στο λογισμό. Αν το όμως περνάει μια οδηγία, λες τώρα, μερικοί μάλιστα στεναχωριούνται και πολύ αυτό το πράγμα του. Στεναχωρεί. Δεν είναι αμαρτία. Όταν σε στεναχωρεί, μην φοβάσαι. Δεν είναι αμαρτία. Πετά στην άκρη. Όταν δεν σε στεναχωρεί, τότε να φοβάσαι. Όταν δηλαδή προσπαθείς να το διώξεις και πεις θέλω χώρα με τότε. Τελείωσε, δεν είναι τίποτα. Μην φοβάσαι. Όταν αρχίζεις να ευχαριστιέσαι από την αμαρτία, να αναζητείς την αμαρτία, τότε να φοβάσαι. Πολύ να φοβάσαι. Τρέξε γρήγορα στο γιατρό, στο νοσοκομείο να μπεις μέσα. Στην εντατική να μπεις για μια θεραπεία. Να θυμίσω αυτό που είπατε για να ορίσουμε μια ώρα κίνηση προσευχής. Α, ναι, ναι, θα το κάνουμε αυτό, ναι. Πάμε στο τέλος. Μαζί με την προσευχή που κάνουμε συνήθως. Επίσης, να σας θυμίσουμε κάτι να πείτε. Ναι, ναι, και αυτό επίσης για την εκδρομή που θα κάνουμε μεθαύριο. Πάτε μια ερώτηση για την νηστεία. Επειδή δεν το γράφουν κάποια νηστεολόγια και έχω απορία. Στη διάρκεια της Σαρακοστής, την Τετάρτη και την Παρασκευή, η νηστεία είναι και από τύπου θαλασσινά, και από θαλασσινά. Και από λάδι. Αυτή, από λάδι, αλλά και από θαλασσινά. Ναι. Απορρέπονται δηλαδή χαλαμαράκια και τέτοια.
Ναι, έρχονται μερικοί και λένε, ας πούμε, ότι είναι εγώ τρώω. Λέω, δεν τρώμε λάδι. Ναι, λέει, το ξέρω, λέει, εγώ τρώω, λέει, άλλαντα, άλλο από τα ποτάκια, που μείνει άλλαντα. Ναι. Έφτασε κάποιος να μου πει ότι έφαγε και άλλαντα την πριζόλα. Στα κάρβουνα. Ναι, στα κάρβουνα. Δεν είχε, λέει, καθόλου λάδι, άλλαντα. Βέβαια, προκειμένου δεν είναι άλλαντα αυτό, πώς είναι άλλαντα, αυτό το κρέας είναι... Ναι, όταν σου λέει άλλαντο, ένας που δεν είναι κοντά στην εικασία, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Μάλιστα, μάλιστα το σου λέει άλλαντο. Αυτοί ενθουσιάζονται και σου λέει άλλαντο, άλλαντο, άλλαντο σου λέει. Αφού έχω εγώ το κρέας, τι να το κάνω το λάδι, σου λέει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει για Τετάρτη και Παρασκευή μόνο. Για ποτέ. Όταν λέμε άλλαντο, εννοούμε άλλαντο. Το, δηλαδή το θαλασσινό είναι υψηλότερη διατροφική αξία από το λάδι. Έτσι. Το θαλασσινό. Δεν μπορεί να πει τρώω άλλο και είναι θαλασσινό, είναι σαν να λες τρώω άλλο την πριτζόλα, αυτό που λέει ο άλλος. Αυτή η νηστεία είναι πιο αυστηρή. Θα τρέχει όλε τι μέρε και άλλε εκτό Σαββάτου και Κυριακή. Και όπω θέλει, μπορεί να τάξει. Σαββάτου και Κυριακή τρώγονται τα θαλασσινά. Ναι. Δεν έχει σαν λογική με το. Όχι. Αν το έχει κανονικά, όχι. Κανονικά το πληθυσμό είναι κάθε μέρα και έτσι μέσα και σου λέει από ποιο το κάνει αυτό. Καλά, εντάξει, όσο μπορεί να κάνει. Όσο μπορεί. Όσο μπορεί, εντάξει. Όσο μπορεί να κάνει. Καλά, εντάξει. Τελικά τα καλαμαράκια είναι στη σημαντική. Δηλαδή, τράβε. Για να το πω διαφορετικά, τα καλαμαράκια είναι λαδερά. Είτε έχουν λάδι είτε δεν έχουν. Την τρίτη μπορούμε να πάμε. Ό,τι πρέπει να την πει, κάνει άλλο το. Άμα κάνει άλλο το, δεν μπορεί να πα. Δεν κάνει άλλο το. Πάτε να πω κάτι. Όσο έχω ακούσει, ας πούμε, είχα ένα γνωστό μου, ο οποίος έκανε το άλλο. Δεν ύστερε καθόλου από τίποτα, αλλά αν ύστερε, ας πούμε, επειδή κάπνιζε, δεν κάπνιζε καθόλου, δεν έβλεπε καθόλου τηλεόραση, δεν έβλεπε καθόλου μες στο ίντερνετ, προσπαθούσε να μην βρίζει καθόλου. Έκανε από άλλου είδους νηστεία. Γιατί συνήθως οι χριστιανοί μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι η νηστεία είναι μόνο τροφές. Σωστό αυτό που λες. Βέβαια, μέχρι ενός σημείου. Ναι, διότι. Από εκεί και μετά, δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας να κάνει δική του προσωπική νηστεία. Προσωποποίηση δηλαδή της νηστείας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που η Εκκλησία τα αποφάσισε και τα θεσμοθέτησε. Και όχι απλώς τα θεσμοθέτησε, αλλά βλέπετε ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, φαίνεται πόσο ας πούμε, σοφά τα θεσμοθέτησε η Εκκλησία. Διότι δεν θυμάμαι αν το έλεγα σε εσάς, αν το έλεγα σε κάποιο Σάββατο. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα, δεν θυμάμαι σε ποιο πανεπιστήμιο έγινε στο Κολούμπια, δεν θυμάμαι που έγινε στην Αμερική. Όπου λέει 2-3 μέρες νηστείας, αλλά νηστεία δεν είναι νηστεία, εννοούμε ασιτεία δηλαδή, είναι σε θέση να ανανεώσουν λέει, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Πάμε τις έρευνες. Αυτό δηλαδή που κάνει η Εκκλησία το τρίμηνο το λεγόμενο αρχή της θεσμοθέτησης όμως δεν υπήρχε πόσο φαίνεται ούτε ίντερνετ. Όταν τα θεσμοθέτησε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε κάπνιζε. Οπότε. Όταν έγιναν αυτοί ας πούμε, οι τυπικοί κανόνες, δεν υπήρχαν οι σύγχρονοι. Ας πούμε... Είναι αυτό που λέω, δεν έχει σχέση με το Ιντερνετ. Και ότι δεν υπήρχαν τα σύγχρονα πάθη. Δηλαδή τότε ίσως υπήρχε το πάθος της γαστριμαργίας, πώς το λένε. Τόσο το χειρότερο. Ναι, όμως υπάρχουν και σύγχρονα πάθη, τα οποία τότε. Μα εγώ δεν λέω να νηστεύει και όλα τα άλλα να τα κάνει. Μα ίσα ίσα που θα πρέπει, αυτό λέγαμε. Ότι είπα προηγουμένως. Όποιος δεν μπορεί δηλαδή, να αντισταθεί σε αυτόν τον πειρασμό, είπαμε να βάλει ένα κοντρόλ, πατρόλ, όπως λέγεται κτλ. Με κάποιο τρόπο να προστατευτεί, έστω χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Αλλά ένας που μπορεί να το κάνει αυτό, να μην καπνίζει για παράδειγμα, φυσικά. Βεβαίως. Μα υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που όχι μόνο αυτό, καπνίζουν και δεν το λένε καν ως αμαρτία. Δεν το λένε καν ως αμαρτία. Δεν ξέρω πού κολλάει τώρα, μην το λένε. Το δικαιολογούν στον εαυτό του, λένε ότι εντάξει, εγώ κάνω όλα τα άλλα. Εντάξει, να μην έχω κι εγώ ένα πάθος. Δηλαδή, εντάξει, έχω κι εγώ το μικρό πάθος. Ναι. Αυτό είναι παράλογο. Βέβαια, θα μου πει ο άλλος μπορεί να καπνίζει, να αλατώσει λίγο το κάπνισμα και να κάνει την νηστεία κανονικά. Άρα, από εκεί ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία το θεσμοθέτησε, λοιπόν, και όχι απλώς το θεσμοθέτησε, υπάρχουν οι αποφάσεις συνόδων που λένε ότι η νηστεία για τους χριστιανούς, αυτές οι νηστείες είναι υποχρεωτικές. Είναι σου λέει χριστιανός που δεν πάει στην εκκλησία με την Κυριακή, δεν είναι χριστιανός. Το λένε, ας πούμε, οι αποφάσεις των συνόδων. Δηλαδή έχονται, να, τις προάλλες είναι πάλι κάποιος να εξομολογηθεί, κάποια κυρία, και λέει, ας πούμε, δεξ' τον άλλο, ότι λέω, πάτε στην εκκλησία.
λέει, μια φορά το μήνα, λέει, πάω σίγουρα. Εντάξει, πάλι καλά, βεβαίως, ναι, πάλι καλά, ναι, σύμφωνη, ναι, ναι, αλλά λέω, όπως θα πέφερε, είναι κάθε Κυριακή, γιατί λέω, εσείς λέω, τρώτε μέρα παραμέρα. Όπως, ό,τι είναι, ας πούμε, το φαγητό για το σώμα, είναι η προσευχή, είναι ο εκκλησιασμός για την ψυχή. Ή τώρα που έχουμε και την άλλη παρομοίωση με το θέμα του κινητού, λέω, ότι είναι η φόρτιση, λέω, για το κινητό σας, είναι η προσευχή, είναι ο εκκλησιασμός για την ψυχή. Άρα δεν μπορεί να πεις, όταν δηλαδή αδιαφορήσεις για αυτό το πράγμα, το αυτό κομμάτι, ναι, με κάτι κάνεις, αλλά κάνεις, ας πούμε, τζαμπακό, μπορώ να το πω έτσι. Μπορείς να πετύχεις πολύ περισσότερα πράγματα με λίγο περισσότερη προσπάθεια. Δεν πρέπει να παραμελούμε δηλαδή αυτά τα οποία η Εκκλησία μας δίνει. Από εκεί και μετά, σαφώς, βεβαίως, το πρωταρχικό λένε οι πατέρες, ότι η νηστεία είναι η αποφυγή της αμαρτίας. Πάνω απ' όλα. Δεν μπορείς να πεις, α, εγώ νηστεύω και τα λοιπά και να πας να μαρτάνεις ασύστολα, βεβαίως. Η πρώτη νηστεία είναι η αποφυγή της αμαρτίας. Αυτό είναι σημαντικότερο. Αλλά αυτό όμως δεν καταργεί και την νηστεία. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, εγώ έπρεπε να το κάνω και τα λοιπά, άρα μπορώ να τρώω, ας πούμε, όσο θέλω, όπως θέλω, ό,τι θέλω και εγώ δεν θέλω. Αν νηστεύω και καπνίζω όμως, τι γίνεται. Το θέμα είναι να προσπαθώ να κόψω και το καπνίσμα ή τουλάχιστον να το περιορίσω. Αν, ας πούμε, εγώ νηστεύω τον εαυτό μου στο θέμα του καπνίσματος και λέω και νηστεύω εμένα, αλλά όμως καπνίζω, τότε σημαίνει ότι κλείνω τα μάτια σε κάποια πράγματα τα οποία όμως θα μπορούσε να έχουν μεγαλύτερη πρόοδο πνευματική αν έδινα λίγο περισσότερη βαρύτητα σε αυτά. Και γιατί είναι για το τσιγαρομαρτία, για το πάθος ή αυτό που λέγεται μια. Ναι, αυτό έχω ένα πρόβλημα με αυτή την ερώτηση. Έχω ένα πρόβλημα με αυτή την ερώτηση, γιατί μερικοί θέλουν να τους δείξουν και να στην Αγία Γραφή που λέει ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε. Όχι, βέβαια, όχι. Ναι, έχω την λαϊκή νέη, ναι. Και λέει, πού το λέει δε αυτό. Να δείξω εγώ τώρα, να δείξω που λέει ότι δεν είναι επιτρέπεται το κάνει. Είναι πήγη του κάνει. Είναι πάθος ή δεν είναι πάθος. Ερωτώ, είναι πάθος ή δεν είναι πάθος. Και όχι μόνο είναι πάθος. Το λέει ο Άγιος Κοσμάς όμως, ότι είναι το θυμιατήρι του διαβόλου. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το θυμίαμα του διαβόλου. Πολύ ωραία παρονίωση. Μπράβο, πολύ ωραία παρονίωση. Το λέει και ο Αείμνηστος Αυγουστίνος. Γιατί η σόμπα δηλαδή θεωρεί. Γιατί τη σόμπα δεν την καπνίζουμε. Ζεστινόμαστε τη σόμπα. Ενώ τα τσιγάρα το καπνίζουμε. Δηλαδή οι ηλεκτροσυκολητές θα πάνε στην κόλαση, έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ θα πάμε στον παράδεισο, είναι δεδομένο. Το πιστεύω αυτό που σας λέω. Λοιπόν, γιατί φαίνεται ο άνθρωπος που έχει ενδιαφέρον για την ψυχή του, έτσι. Αλλά όταν θα πας, ας πούμε, εκεί στον παράδεισο και θα δεις, ας πούμε, για παράδειγμα, οι καπνιστές να είναι στον τρίτο εξώστη, θα σου το κοφανεί. Δεν καπνίζω, είμαι συγκουλητής και κατ' εικόνα και και η κατομοίωση που με έχει πει ο γέροντας, ότι μπορώ να πίνω το γάλα, ας πούμε, έστω και τη σαρακοντή, είναι η δουλειά μου τέτοια. Δεν το ξέρω αυτό, ό,τι είπατε, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έλεγα προηγουμένως, ότι για το θέμα του κατομοίωση, κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο ότι είναι πάθος, αλλά καταστρέφει την υγεία σου. Το σώμα. Και όσοι στο ναό του Θεού λέει φθήρι, θερεί αυτόν ο Θεός του Απόστολου Παύλου. Όποιος λέει κάνει ζημιά στο σώμα μας που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός θα τον τιμωρήσει. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Άρα βλέπετε, σας δίνω μια απάντηση αγιογραφική τώρα, μέσα από την Αγία. Γιατί λέει, πού μου λέει, πρέσκο. Να, το περίμενα. Όσοι λέει τον ναό του Θεού φθήρει, θερεί αυτόν ο Θεός. Και θα πεις, βλάπτει πάντα το σιγάρο. Μα δεν είναι θέμα να σε πεθάνει. Λέω συγγενικούς που έρχονται. Λέω σαν γιατρός, λέω σου μιλάω, δεν σου μιλάω τώρα σαν πνευματικός. Ξέρεις τη ζημιά κάτω τη άλλη. Σε ξετινάζει καταρχήν όλες τις φλέβες, τις αρτηρίες. Σου καταστρέφει όλο το τερματολογικό σύστημα. Και αυτό σημαίνει δηλαδή ότι καταστρέφονται όλα τα όργανα. Θα πάθεις άλλο ένα έμφραγμα, θα πάθεις ένα εγκεφαλικό, θα πάθεις μια γαστροαργία και όλα αυτά θα είναι με αφορμή το τσιγάρο. Δεν είναι ότι θα χάσεις δηλαδή για παράδειγμα 5 χρόνια τη ζωή σου, γιατί σου λέει άλλο εντάξει. Ήταν να ζήσω 85, να ζήσω 80, δεν πειράζει. Πού το ξέρω ότι θα ζήσει 80. Μπορεί να θα ζήσει 35 και να ζήσει 30. Πώς θα καταλαβαίνει τόσο εύκολα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Βέβαια. Είναι στην κορυφή. Το κάνεις να είναι στην κορυφή. Σαν αρχή. Και δεν είναι μόνο αιτία θανάτου, είναι αιτία ασθενειών. Και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δυσμονούμε πολύ. Πάτερ και ποιότητα ζωή τώρα. Ακριβώς αυτό λέω. Ποιότητα ζωή. Να πας να ρίξεις, ας πούμε, μια σκαλά και να λαχανιάζεις. Mm-hmm.
Και τώρα όταν είσαι νέος, βέβαια, είσαι 20 χρονών, 30 χρονών, το καταλαβαίνεις. Στα 35 όμως το καταλάβεις. Στα 50. Μερικές φορές και πιο νωρίς. Και ένα ωραίο που άκουσα από έναν αγιορείτη γέροντα Άγιο, πολύ διακριτικό, για το φαγητό, λέει, να τρώμε λέει προς στήριξη και όχι προς ειδονή. Να μην γίνει δηλαδή το φαγητό πάθος, προς στήριξη και όχι προς ειδονή. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Διότι και το φαγητό, ας πούμε, μπορεί να γίνει πάθος. Και το φαγητό μπορεί να γίνει πάθος. Βέβαια. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν τώρα, ας πούμε, παιδιά, τα οποία μερικές φορές νηστεύουν και όλες τις εξωτερικές οικογένειες, αλλά παρόλα αυτά σου λέει, α, αυτό δεν το τρώω. Το άλλο δεν το τρώω. Το παράλληλο δεν το τρώω. Τότε τι τρώω. Μόνο γκούντις. Ναι. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά από τη μικρή ηλικία να τα τρώνε όλα. Σε αυτό θέλει γονείς πάλι. Γιατί, ας πούμε, να μην φάει τις φακές. Οι φακές είναι δευτερεύοντα, γιατί τώρα δεν είναι φακές. Που έχουν μέσα τόσα συστατικά.